Και όλο αυτό έρχεται σαν κύμα. Μετά. Δεν είσαι ποτέ ο, ο ίδιο άνθρωπο. Ε, 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 θα ήταν παράξενο να είσαι ο ίδιο. Ναι, γιατί ξέρει, πολλέ φορέ σκέφτομαι ε, ότι θα μεγαλώσω, θα κάνω παιδιά. Θα με ξέρει ο να κάνω εγγόνια. Και ένα άνθρωπο από την ομάδα τελείωσε εκεί. Έμεινε εκεί. Και είναι, Πολύ σκληρό. Χορηγό τη εκπομπή είναι το Πανεπιστήμιο Νεάπολη Παφ. Πόση ώρα θέλει από Θεσσαλονίκη, Μια ώρα. 35 πέντε λεπτά. Αυτό μόνο. Τόση είναι η Ελλάδα. Τόση. Και συνήθω αυτέ οι πτήσει είναι αυτέ που κοστίζουν για περισσότερα. Γιατί είναι και εξαίρεση. Εσωτερική πτήση σου λέει. Θα τη χρειαστεί. Άμα δεν σ' αρέσει, τραβοδίγα. Ναι. Ή <laughs> <Η> με τα πόδια. <laughs> Καλά, με τα πόδια. Εσύ μπορεί να πα. Ε, γιατί το έχει κάνει αρκετέ φορέ εννοώ. Έχει κάνει μεγάλε αποστάσει. Βάσει δεδομένων, 500 χιλιόμετρα. Μπορώ να τα κάνω. Το έχουμε. Ναι. Ε, τι πράγμα είναι αυτό τώρα, φίλε. Τι, τι επιλογέ είναι αυτέ. Φοβερό. Εντάξει. Κάθε άνθρωπο κάνει... χαράζει το δικό του δρόμο. Mm -hmm. Και πορεύεται με βάση το δικό του όνειρο και τις δικές του επιλογές. Οπότε δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι σημαντικό ή πιο σημαντικό από άλλου Είναι σημαντικό για μένα και αυτό μου αρκεί. Σε γεμίζει. Ε, προφανώς και με γεμίζει. Προφανώς και με γεμίζει. Δεν θα μπορούσες να το... να υποστείς όλη αυτή και την ψυχική και τη σωματική φθορά. Mm. Ε, Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σκοτεινέ στιγμές κατά τη διάρκεια είτε της προετοιμασίας είτε των project αυτών που, που επιλέγω να κάνω. Mm. Και όταν λέμε γεμίζει, ε, λίγες μέρες πριν ξεκινήσεις και ενώ υπάρχει μια, ένα είδος αγωνίας, υπάρχει αυτό το ίσως και ενθουσιασμό, άντε να μπούμε στο αεροπλάνο, άντε να φεύγουμε. Αλλά αυτό που λέμε γεμίζει και φτιάχνει μέσα στο μυαλό σου εικόνε του πλάθη. Α, πώ θα είναι το Εύερε, Α, πώ θα είναι η Αρκτική, Α, πώ θα είναι, ξέρω εγώ, η Κωνσταντίνα. Αυτό το πράγμα σε τι γεμίζει εσωτερικά μέσα σου. Δηλαδή, σε εξητάρει το γεγονό ότι απλά σε φοβίζει ή ότι είναι ακατόρθωτο. Είναι ένα πολυδιάστατο κομμάτι αυτό. Mm. Ε, Σίγουρα πηγάζει από την εσωτερική μου ανάγκη να βρω ποια είναι τα προσωπικά μου όρια και να δω αν τελικά μπορώ να γίνω ε, ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ανέβει στο Εύερεστ ή μπορεί να τρέξει 500 χιλιόμετρα ή 200 χιλιόμετρα. Ε, οπότε πηγάζει κυρίως από αυτή την εσωτερική μου ανάγκη. Ε, εντάξει, τώρα επειδή ανέφερε και το Εύερεστ, σίγουρα ήθελα να σταθώ στο ψηλότερο σημείο του πλανήτη και να δω τη θα ε, από εκεί ψηλά. Mm. Ε, φοβερή εμπειρία, εννοείται. Ναι, σχεδόν τραυματική. Σχεδόν τραυματική, θα τα πούμε όλα αυτά. Ωραία, ε, από ό,τι θυμάμαι, ε, νεαρός ήσουν στις ελληνικέ ειδικέ δυνάμεις, δηλαδή στα ΛΟΚ. Ναι, σωστά, σωστά. Ωραία. Και ε, ε, εκεί ουσιαστικά ξεκινήσεις να δοκιμάσεις τον εαυτό σου ή είχες δοκιμάσει τον εαυτό σου από πιο μικρός. Ε, από πιο μικρός. Ε, σαν έφηβος βασικά έπαιζα μπάσκετ. Mm. Ε, μετά σταμάτησα οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, έβαλα και αρκετά κιλά. Ε, Ήμουνα και τσιμανιώδης καπνιστής, ε, δεν τρεφόμουν σωστά. Mm. Ε, περίπου το 2013 ε, έκανα, την, ε, έκανα το το βήμα για να επανέλθω ξανά ε, σε μια πιο αθλητική ζωή. Λοιπόν, το περπάτημα. Και από το 2014 άρχισα το συστηματικό τρέξιμο και τις υπεραποστάσεις. Οπότε πριν το στρατό, περίπου τρία χρόνια, ήμουνα ήδη ενεργός ε, στο κομμάτι των υπεραποστάσεων και του υπερμαραθωνίου. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πόσα κιλά ήσουν όταν ένιωσες ότι ήσουν, όταν ήσουν υπέρβαρος, όπως αναφέρεις, πόσα κιλά έχει κατέβει, δηλαδή τη διαφορά, πόσα κιλά έχεις χάσει και θέλω να σου παρακαλώ να πεις Εκείνο το κομβικό σημείο, αν το θυμάσαι, όταν είπε τέλο. boom, Δηλαδή, τι ήταν αυτό που πυροδότησε, θυμάσαι. Ε, είχα φτάσει 140 κιλά. Ε, οπότε έχασα περίπου 50 κιλά. Ε, ναι. Τώρα έχω βάλει κιόλα μετά το Everest και πριν το Everest. Mm -hmm. ε, εντάξει, γιατί καθόμουν και αρκετό διάστημα. Ε, οπότε ένα κομβικό σημείο ήταν όταν ο φίλος μου ο Αλέξανδρος είχε διαγνωστεί με μια σπάνια μορφή εγκεφαλίτιδας και βλέποντας αυτή την κατάσταση αποφάσισα ότι ως εδώ είναι και πρέπει να κάνω το δικό μου αγώνα. Σε έχει επηρεάσει το γεγονό ότι η ασθένεια ενός φίλου σου α, ουσιαστικά σκέφτηκε στον εαυτό σου Εννοώ, όχι σκέφτησες τον εαυτό σου, σκέφτηκε ότι και εγώ έχω μια ζωή και πρέπει να δω πρέπει να κάνω γιατί έχω αμελήσει ας πούμε, τον εαυτό μου. Ακριβώ, ακριβώς. ακριβώς. Ε, μου φαινόταν πάρα πολύ βαρύ το γεγονό ότι ένα άνθρωπο δεν είχε επιλέξει αυτό το οποίο βίωνε ε, όπω ήταν ο Αλέξανδρος γιατί ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής τότε mm. ε, και εγώ που είχα την επιλογή συνειδητά είχα αυτοκαταστροφική, ε, αυτο, mm. αυτοκαταστροφική προσέγγιση. Ε, οπότε κάπου εκεί έκανα την αλλαγή και τώρα θα μου πει κάποιο δεν είναι αυτοκαταστροφικό να πας να 500 χιλιόμετρα να ανεβαίνει στο Everest. Οκ, okay. είναι υποσυζήτηση αυτό το θέμα. Ε, τουλάχιστον ε, αποκτώ και κάποιες εμπειρίες σε αυτή την πλευρά. Γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι, και έχω αποδεχτεί ότι είμαι ένας άνθρωπος που ε, κινείται στα άκρα σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, διάλεξα να είμαι από αυτή την πλευρά της ιστορίας. Ξέρεις, είναι μια ερώτηση η οποία στους εξτρεμιστές ποτέ δεν θα απαντηθεί. Δηλαδή, όσο και να προσπαθούν να την, απο... να την απαντήσουν, νομίζω ότι η απάντηση είναι απλά... Γιατί απλά μ' αρέσει να το κάνω. Δεν υπάρχει άλλη λογική απάντηση. Ίσως θα μην υπάρχει και λογική σε αυτήν την απάντηση. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Γιατί κυνηγάει ένα σερφέρ στην Πορτογαλία, ένα κύμα 27 μέτρων, ενώ ξέρει ότι αν τον αρπάξει αυτό το κύμα, ξέρει μισό λάθο. Δεν ναι, είναι τίποτα. πλυντήριο. Έχει τελειώσει. Ναι, έχει Γιατί να βουτήξει κάποιο με ένα λευκό καρχαρία, γιατί να κάνει κάποιο μια ελεύθερη πτώση. Γιατί, 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 υπάρχουν τόσα πολλά που οι άνθρωποι κάνουν. Υπάρχει περιεργία. Και να σου πω κάτι, χάρη σε αυτό να ανακαλύψαμε νέε χώρε, χάρη σε αυτέ τι περιέργειε ανακαλύψαμε νέα, νέα, νέα γη, ανακαλύψαμε πάρα πολλά πράγματα. Και να σου πω κάτι, θα ανακαλύψουμε στα επόμενα χρόνια και τι κρύβεται μετά τη σφαιρόσφαιρα μα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ε, κάποιοι άνθρωποι το λένε ματαιοδοξία. Εγώ πιστεύω ότι βρίσκεται στους πιο πολλούς, αν όχι σε όλους, τους ανθρώπους, ε, η ανάγκη αυτή για να προσπαθείς να εξερευνήσει τελικά που βρίσκεται το ανθρώπινο όριο και το δικό σου όριο. Σωστό. Σωστό. Και ε, ξέρει, αρκετοί από του ανθρώπου που είναι εξτρεμιστέ, αν του ρωτήσει ότι ξέρει, αν σου έδινα μια επιλογή, ρε παιδί μου, να ξέρει, έχει ε, 60 χρόνια να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, ενώ από εδώ και πέρα, αν είσαι 30, να πα μέχρι τα 90 και να σε απλά καναπέ και σπίτι. Ε, να μαζεύει τα εγκονάκια από το φροντιστήριο και σπίτι. Ή να έχει πιο λίγα χρόνια, 10-15 χρόνια πιο λίγα, αλλά να έχει τη ζωή που ονειρεύεσαι και θα κάνει όλα αυτά που ονειρεύεσαι, αλλά πάντα θα, θα παίζει με την κλωστή, πάντα θα είσαι στον κίνδυνο. Ποιο θέλει. Είμαι σίγουρο ότι οι εξτρεμιστέ θα επιλέξουν το, το δεύτερο. Mm. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Απλά αυτό του κάνει, αυτό του εξηντάρει. Πολλέ φορέ εγώ το λέω ότι ε, τα κύτταρα σου τα νιώθει ότι είναι ζωντανά μόνο όταν είσαι σε αυτά τα βουνά, όταν είσαι σε αυτά τα, στα κύματα, σε αυτέ τι. Ένα ο οποίο κάνει 110 μέτρα, 100 μέτρα ελεύθερο. ελεύθερη κατάδυση, άπνεα. Ποιο <laughs> ο λόγο να είσαι στα μαύρα νηρά. Να υποβάλει <laughs> τον εαυτό σε μια τέτοια <laughs> Σίγουρα. Είναι Ακριβώς. πολύ εσωτερικό. Ακριβώς. Είναι μια απάντηση η οποία ενδεχομένω. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να απαντηθεί με μία με μία τοποθέτηση μόνο mhm. είναι έτσι μια υποκειμενική είναι θα έλεγα εγώ προσέγγιση στον κάθε άνθρωπο ε, αλλά ναι, ε, ε, εγώ δεν μπορώ να ε, φανταστώ τη ζωή μου χωρίς ε, στόχους ε, χωρίς να πιέζω τον εαυτό μου για να καταφέρει πράγματα ε, η εξέλιξη μέσα στα χρόνια όταν, όταν εσύ προχωρησες τελειώσε ο στρατός ήρθε η νέα ζωή πήγαν τα 50 κιλά. Φαντάζομαι ότι θα ένιωθε υπέροχα όταν. Βέβαια. Στο εντάξει. διάστημα τη καθόδου. Ναι, ένιωθα ταυτόχρονα υπέροχα και ταυτόχρονα πολύ άσχημα γιατί άρχισαν οι πόνοι σε ένα σώμα που δεν είχε συνηθίσει τι καταπονήσει mm. και το τρέξιμο. Οπότε ήταν μεικτά τα συναισθήματα. Τι πόνου είχε. Σε γόνατα. Ε, στα γόνατα, στη μέση. Στο στραγάλου, σε κάθε βράδυ που κοιμόμουν το βράδυ ένιωθα σαν να διαπερνά ρεύμα το, το σώμα μου από τους πόνους. Ε, οπότε πολλές φορές ε, δεν μπορούσα καν να κοιμηθώ. Ωραία. Ε, επειδή θα μιλήσω μετά για τις προπονήσεις, τι έχεις κάνει για αυτούς τους πόνους, δηλαδή πώς διαχειριστήκες όχι μόνο τον πόνο και την επούλωση των τραυμάτων, αν έχει συνηθίσει το σώμα για παράδειγμα, αν το άφησες απλά να συνηθίσει. Το άφησα απλά να συνηθίσει. <συνθήσε> το άφησε να ενσωματωθεί να ναι. ο πόνος μέσα Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Ο, ο, η αλήθεια είναι ότι το ανθρώπινο σώμα έχει τεράστιες δυνατότητες. Mm. Που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε και οι προσαρμογές του είναι πραγματικά εκ, εκ, εκπληκτικές. Mm. Οπότε απλώς περίμενα κάποιους ε, μήνες βασικά, 1,5 χρόνο για την ακρίβεια, μέχρι να πάρει τις προσαρμογές των υπεραποστάσεων και να ε, ανταποκρίνεται σε αυτές τις που έχω επιλέξει. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι το σώμα, το σώμα σου μπορεί να μην είναι το ιδανικό, αλλά το μυαλό σου είναι τόσο ιδανικό για αυτά τα πράγματα που ουσιαστικά το μυαλό κουβαλάει τόσο πολύ το σώμα σου. Ναι, το έχει σκεφτεί. Ναι, ναι, ναι βέβαια. Ε, Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το σώμα μου δεν με βοηθάει καθόλου για υπεραποστάσει. Είμαι πάρα πολύ ψηλό και ε, πολύ ογκώδη. Είμαι 93. Θηρίο είσαι. Έτσι, ναι. <laughs> Όταν με βλέπουν περισσότερο, με περνάνε είτε για πολίστα, είτε για. Όχι, δεν είναι πολίστα, <laughs> Ναι, ναι. Ε, Σίγουρα όχι να <laughs> τρέχω υπεραποστάσει. Ε, ναι. Ε, κοίτα, το μυαλό βέβαια χτίζεται. Έτσι. Δεν γίνεται κάποιο άνθρωπο υπομονετικό. <laughs> γίνεται. Όπω λέει και ένα απόφθεγμα, ο μαγικό τρόπο για να γίνει υπομονετικό είναι ένα υπομένοντα. Mm. Ε, οπότε βρήκα εγώ το μηχανισμό αυτό που δουλεύει σε μένα ε, να δημιουργώ το κίνητρο ε, έτσι στη, όταν σκέφτομαι ότι είμαι μέχρι εδώ και εγκαταλείπω, θέλω να εγκαταλείψω ε, και τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχω εγκαταλείψει κάποια προσπάθεια, κάποιον αγώνα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ε, δεν θα συμβεί ή είναι κακό το να εγκαταλείπεις κάποιες φορές ίσως ε, είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Mm. Ε, αλλά ναι, αν μου έλεγε σε ποσοστό, πώς κατατάσσω το σώμα και το μυαλό, θα σου έλεγα ότι είναι 80-20. Mm. Ε, να περάσουμε λίγο. Όσο είμαστε στο κομμάτι, μια και μιλάμε για το κομμάτι του εγκεφάλου, θέλω να μου κάνεις μια, μια ανάλυση του δικού σου mindset, δηλαδή του δικό σου τρόπο σκέψης. Θέλω να μου εξηγήσει πώ λειτουργεί ο χάρτη μέσα στον εγκέφαλο σου. Όταν προετοιμάζεσαι για μια αποστολή και όταν βρίσκεσαι σε μια αποστολή, δηλαδή οι απλέ οδηγίε. Να δώσω ένα παράδειγμα: Πάμε και οδηγεί, α πούμε, λέει κάποιο. Ένα άλλο μπορεί να πει: ε, Προχωράμε να δούμε μέχρι τα όρια μα και ξαναβλέπουμε. Κατάλαβε τη στρατηγική που χρησιμοποιεί το μυαλό σου. Αλλά θέλω να μου περιγράψει επίση και το, τι είναι αυτό που εκεί που θέλει το μυαλό σου να το σταματήσει τι είναι αυτό που σε δίνει η δύναμη για να, για να συνεχίσεις. Γιατί συνεχώς υπάρχουν εμπόδια. Ναι. Κοίτα, χωρίζονται σε προσπάθειες οι οποίες απλώς σου στερούν έναν τερματισμό και υπάρχουν προσπάθειες οι οποίες μπορούν να σου στερήσουν και την ανθρώπινη ζωή. Ε, οπότε η μεθοδολογία και η προσέγγιση που κάνεις σε αυτές τις καταστάσεις είναι πολύ διαφορετική. Πολύ διαφορετικό το να πιέζεις τον εαυτό σου για να τερματίσει έναν αγώνα και είναι πολύ διαφορετικό το να τον πιέζει για να μην πεθάνει. Οπότε το κίνδυνο είναι πολύ διαφορετικό στις δύο περιπτώσεις. Ε, εγώ προσωπικά έτσι, αυτό που σκέφτομαι σίγουρα έχω αναπτύξει μια στρατηγική που έχει να κάνει με το ότι ποτέ δεν δίνω 100% των δυνάμεών μου στα project. Πάντα ξεκινάω τελευταίος και μένω τελευταίος και προοδευτικά μέσα στους αγώνες προσπαθώ να κερδίσω θέσεις και να, για να αποδώσω καλύτερα. Ε, και πάντα προσπαθώ να έχω ένα... 20 με 30% σαν απόθεμα δυνάμεων ώστε όταν έρθει η δύσκολη στιγμή και αν έρθει, να έχω την επιλογή να κάνω το, το extra mile εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι το, το, το πλάνο. δηλαδή. Αυτό είναι το πλάνο. Ναι. Αλλά δεν σκεφτόμαι ποτέ την εγκατάλειψη. Δεν υπάρχει καν στο, για μένα στο, στο χάρτη από την αρχή. Και τη στιγμή που είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα και φτάνει στο σώμα στο 99% Απλώ κάνω το επόμενο βήμα. Ε, πρέ πρέπει να το προσεγγίζεις πάρα πολύ τεχνοκρατικά αυτό που κάνεις και να το αποδομείς. Γιατί αν σκέφτεσαι ότι έχεις μπροστά σου άλλα 300-400 χιλιόμετρα, αυτό σε πνίγει. Ε, αυτό που πρέπει να σε νιάξει εκείνη τη στιγμή είναι απλώς να κάνεις το επόμενο βήμα και μετά το επόμενο. Ε, αυτό είναι που έχει σημασία. Οπότε αποδομώ τη δυσκολία της κατάστασης που βιώνω και λέω ότι έχεις να κάνεις ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Να βάλεις τον απόδειμπρος από το άλλο. Έχεις μια επιλογή να σου δοθεί ένα σώμα το οποίο είναι 60% δηλαδή συμβατό. <συμβατώ> Ωραία. Το διαλέγεις εσύ όπως θες. Θες να έχει ένα 81 ύψος, να έχει τόση μία κοιμάζα κλπ. Και ένα πιο αδύνατο μυαλό. Θα το επιλέγες. Όχι. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ένα δυνατό μυαλό μπορεί να καταφέρει Όσα δεν μπορούν 10 άνθρωποι με το κατάλληλο σώμα και την κατάλληλη αθλητική ικανότητα. Αυτό, αυτό περίμενα να ακούσω. Και να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό ξεκίνησα για το σώμα στην αρχή. Όχι γιατί, γιατί μπορεί κάποιο να πει καλά, γιατί ρωτάς για το σώμα, γιατί θέλω να καταλήξω yeah. εδώ. Ότι σε αυτή την ανάποδη ουσιαστικά ερώτηση βρήκαμε μια απάντηση που. Το μυαλό παρακινεί τα πάντα. Και το μυαλό κάνει θαύματα. Αρκεί, αρκεί να, να, να βρει τα κίνητρα. Ε, ο Παναγιώτη ο Κωτρονάρο αναφέρει ότι το πνεύμα είναι αυτό που παρακινεί ουσιαστικά το, το μυαλό. Δηλαδή το, το εσωτερικό σου, το τι θέλει εσύ ω που βάζει, α πούμε, σε στόχο. Και από εκεί και πέρα το μυαλό αναλαμβάνει δράση. Και το σώμα απλά ακολουθεί. Ε, και χαίρομαι που το λε, γιατί κάποιο και αρκετέ φορέ, πάρα πολλοί κόσμοι ακούμε, ότι ξέρεις, το μυαλό, δεν έχω το σώμα για το μπάσκετ. Νίκο Γκάλη δεν μπορούσε να το πει αυτό. Ε, δεν έχω το σώμα. Ξέρω, για να γίνω μποξέρ. Δεν έχω τα κίνητρα, δεν έχω τη σπιρτάδα, δεν έχω αυτό. Που... Έχει άλλα πράγματα. Και το κάθε, ο κάθε άνθρωπο έχει αρκετά θετικά που αν τα ανακαλύψει και του δώσει σημασία, αυτά τα θετικά μπορεί να κρύψουν αρκετά αρνητικά. Έτσι είναι. Ναι. Κοίτα, η, δυσκο... η, ευκολία βασικά δημιουργεί πολλές φορές ε, ατροφία στον άνθρωπο, mm. το ότι σου δίνεται κάτι και σου χαρίζεται, ε, δεν το εκτιμάς. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλέ περιπτώσεις αθλητών και ανθρώπων γενικά στη ζωή που ξεκίνησαν είτε από πάρα πολύ χαμηλά είτε από φτωχές οικογένειες και ε, κάτεληξαν να είναι πάρα πολύ πετυχημένοι στους ε, τομείς τους ε, είτε αθλητές οι οποίοι ε, δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο ή σωματοδομή και εξελίχθηκαν μετά στου μεγαλύτερου παίκτε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και αυτό που γίνεται με τα draft στο NBA. Δηλαδή, οι μεγαλύτεροι παίκτε όλων των εποχών ε, σπάνια ήταν το νούμερο ένα draft. Ναι. Ε, έτσι. Και ο Jordan. Ο Jordan δεν τέσσερα. ήταν, ήταν το νούμερο 4. Ήταν ένα παίκτη τον οποίο τον πρόσεχαν όχι πάρα πολύ. Έτσι. Νούμερο 4. Ο καλύτερο παίκτη όλων των εποχών. Που άφησε όχι ιστορία. Έτσι. Αδιαφυσβήτητο αυτό το οποίο πέτυχε. Και ξέρει γιατί ανέβηκε στο 4. Γιατί είχε βάλει το τελευταίο καλάθι με τον North Carolina. μπράβο, ε, και είναι το, το θρηλυκό θρυλικό. Ναι, και το θρυλικό μπράβο, πράγμα. Μπράβο, και τον ανέβασε στο. Ο, ουσιαστικά είχε κοπεί, νομίζω, στο junior high από τον προπονητή του. Και εκεί ουσιαστικά τον έκανε να γίνει ένα από του καλύτερου παίκτε όλων των εποχών. Ε, δούλεψε πάρα πολύ στο κομμάτι του, αυτό που έκανε, δηλαδή, να μένει στον αέρα. Αυτό που λέμε να μένει στον αέρα ουσιαστικά έβαζε την υπομονή του. Mm -hmm. Καταλάβες, έπαιζε με αυτό το κλάσμα δευτερολέπτου, mm -hmm. όπου ξεκινάνε και οι δύο να ανεβαίνουν πάνω, αλλά ένα από του δύο θα κατέβει κάτω. Την Εγώ δεν θα είμαι ο τελευταίο που θα κατέβει κάτω. Και αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή του. Στην πορεία εξέλιξε το σουτ. Και όταν μπήκε στο NBA το έμεινε μόνο η ενδυνάμωση, η οποία νομίζω ήρθε το 89-90, λίγο πριν ξεκινήσει στα παιχνίδια με τους Pistons, Εκείνο το, το ξυλοφόρτωμα που τρώγε από αυτή την πεντάδα των Πίστων, του Bad Boys των Πίστων. Και... και μετά, βέβαια, που εγκατέλειψε, πήγε στο Baseball και έκανε ένα από τα μεγαλύτερα comeback όλων των εποχών. Το μεγαλύτερο πιστεύω. Ε, το μεγαλύτερο. Εγώ έτσι νομίζω το, το μεγαλύτερο. Ε, Καλύτερο. Μα με άλλο ο οποίο προσπαθώ να θυμηθώ. Εντάξει, έκανε ο Μοχάμενταλί τεράστιο κάμπακ όταν μετά επέστρεψε πίσω για να ξαναπάρει τι ζώνε. Ε, σίγουρα υπάρχουν μεγάλα κάμπακ που. Αλλά τόσο μεγάλο να είναι τόσο μεγάλο και να ξέρει. Να βλέπει έναν άνθρωπο να επιστρέφει με τα οφειλέτα του 45. Ναι, ναι, ναι. Να μην τα πηγαίνει καλά και μετά με το 23. Να, και μετά με το 23 λες και γίνεται Μάιερ. Έχει γίνει ας πούμε κάποιο... Ναι, ναι, είδες, είναι το μυαλό. το μυαλό, το μυαλό. Ο άνθρωπος αυτός είχε σεταριστεί και είχε σετάρει τον εαυτό του και όλη την ψυχοσύνθεσή του με το να παίζει με το νούμερο 23. Κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται στον περισσότερο κόσμο χαζό και πολύ περίεργο, αλλά Πιστεύω ότι όντω έπαιξε ρόλο. Σήμαινε κάτι. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Γι' σήμαινε και αυτό έχει σημασία. Πιστεύει <laughs> το... σήμαινε γι αυτόν. Πιστεύεις στο placebo effect. Δηλαδή ναι, στο... Βέβαια. βέβαια. Ναι. 100%. Έχει κάποια. Δοκιμάζει placebo effect στον εαυτό σου. Δεν δοκιμάζω. Όχι. Ε, αυτό που κάνω είναι νοερή απεικόνηση. Δηλαδή σκέφτομαι τον εαυτό μου στην ε, γραμμή του τερματισμού ή στην κορυφή ενό βουνού. Και αυτό αρκεί για μένα για να το οραματιστώ και να το πετύχω Σαν χαρακτήρα πώ. είσαι ήρεμος θα έλεγα θα έλεγα ήρεμος ε, Σίγουρα υπάρχει ο για να καταφέρει να σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα δεν γίνεται να, να μην έχει αυτό το στοιχείο μέσα σου και να και να υπομείνεις εκεί όταν όλοι βλέπουν ότι ο δρόμο δεν πηγαίνει mm -hmm. ε, θα έλεγα ότι είμαι σαν άνθρωπος ευαίσθητος. Φαίνεται. Ε, μπορώ να γίνω πολύ απαθής και σκληρός και μπορώ να γίνω και έντονα συναισθηματικός. Ε, και τα δύο τα επιλέγω. Είναι επιλογές και τα δύο. Ε, ήρεμος σε γενικές γράμμες θα σου έλεγα. Ε, πιστεύεις ότι η σκληράδα σου είναι μια μορφή άμυνας, μια σπίδα στο να προστατεύσει την ευαισθησία που υπάρχει μέσα σου. Όχι. Είναι ο τρόπος για να επιβιώσεις μέσα σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν mm. Τι γίνεται να είσαι ξέρεις, πολύ ευαίσθητος και να είσαι δύο μήνες στο βουνό για να προσεγγίσεις το, το Everest. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να σκέφτεσαι τον εαυτό σου και το ότι σήμερα πρέπει να ολοκληρώσει τη μέρα. Αυτό χωρί να πεθάνει. Πάρα πολύ απλό. Δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί ούτε τίποτα άλλο. Τι σκέφτεται ένα άνθρωπο ο οποίο ε, κάνει τόσα χιλιόμετρα στην Αρκτική, τόσα χιλιόμετρα στην Κωνσταντίνα, κάνει τόσα χιλιόμετρα στι προπονήσει του ολόχρονα για πάρα πολλά χρόνια. Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα. Τα πάντα. Ε, Περνά από που σκέφτεσαι από την παιδική σου ζωή, από πράγματα τα οποία σταλαιπωρούν ε, στο, στο προσωπικό κομμάτι, στο επαγγελματικό οπότε ε, σκέφτεσαι τα πάντα όταν λες σκέφτεσαι τα πάντα εννοείς σκέφτεσαι την, την καθημερινή σου ζωή σκέφτεσαι τους δικούς του ανθρώπους σκέφτεσαι... Ναι, σκέφτεσαι τον λόγο που το κάνεις, τον λόγο που βάζεις τον εαυτό σου σε μια τέτοια διαδικασία να πονάς ε, ε, να στερείσαι από ύπνο, από ευκολίες, από εξόδους με τους φίλους σου mm. Από τέτοια πράγματα. Αλλά είναι πολύ, είναι πολύ λογικό να τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Έτσι. Είναι πάρα πολύ λογικό. Σκέφτεσαι όμω τη μεγάλη εικόνα. Λες ότι εγώ αυτό το πραγματικά το θέλω. Θέλω να πάω να δω πώ ε, είναι η ζούγκλα. Το να, ζ, να ζήσω μέσα, mm. να, να μείνω πέντε μέρε, να τρέξω, να δω τα όριά μου, μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ. Οπότε η μεγάλη εικόνα πάντα αξίζει. Mm. Κάθε άνθρωπο τρέχει για το δικό του σκοπό, για το δικό του λόγο. Μπορεί να ρωτήσει κάποιον άνθρωπο και να σου πει: Εγώ δεν βρίσκω καμία δυσκολία, να μου αρέσει να τρέχω. Απλώς. Είναι πολύ κατανοητό αυτό το πράγμα. Ε, εμένα η δικιά μου αλήθεια είναι αυτή. Ε, εμένα η δικιά μου αλήθεια είναι αυτή. Το ούλτρα δεν έχει πολλέ ευχάριστε στιγμέ. Το να τρέχει περμαραθών. Έχει πολύ λίγε ευχάριστε στιγμέ. Περισσότερε στιγμέ είναι πόνο, ταλαιπωρία, αμφισβήτηση, θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω, στέρηση. Έχει ταλαιπωρία. Έχεις σκεφτεί ποτέ σου ότι... ο πόνος... και η... το... να πω βάσανο, το όλο βά... Κάποια... Ξέρεις, οι πόνοι γενικά που έρχονται, ας πούμε, ξέρεις, το ότι σε, βο... σε βοηθούν. Δηλαδή αντιδράς καλύτερα κάμια φορά μέσα στον πόνο. Δεν ξέρω πώς να στο... Ε, μπορώ να σου πω ότι... το level pain... Ε, με τα χρόνια έχει... Έχει αυξηθεί. Mm. Δηλαδή έχω μεγαλύτερη αντοχή και ανοχή στον πόνο. Ε, στο... Δεν έχει υπάρξει πόνο στον οποίο δεν έχω ε, ανταποκριθεί και δεν έχω στάθει στο ύψος των περιστάσεων. Έχει σκεφτεί ποτέ σου μεθόδους οποίε ε, αφαιρούν ουσιαστικά από το μυαλό σου τον πόνο? Δηλαδή κινέζικες φιλοσοφίες... Όχι, αλλά αν έχεις κάτι κατά νου και να μου το κάνεις πιο εύκολο στην, στην Κίνα και πάρα πολύ ε, ομοιοπαθητικοί γιατί ε, από εκεί ξεκινάνε ουσιαστικά από την ασιατική κουλτούρα και οι ασιατικοί ομοιοπαθητικοί ουσιαστικά σε βοηθούν παράπλευρα μαζί με μέσω διαλοκισμού στο να μάθεις να ξεκινάς να αφαιρείς τον πόνο από μέσα σου, αλλά αυτό παίρνει καιρό, δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή. Χρειάζεται να αφοσιωθείς ουσιαστικά σε, σε αυτό το κομμάτι. Καταλαβαίες, δηλαδή θα αφοσιωθείς πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ε, ξεκινάς να κάνεις μια πρακτική ουσιαστικά. Βέβαια. Καταλαβαίες, εγώ θυμάμαι στην Κίνα ότι... Το μισό κομμάτι στη ζωή του οι ήταν για να προσπαθήσουν να μην νιώθουν τον πόνο. Καταλαβέ. Ναι. Αυτό τους έκανε ουσιαστικά και εν, εν μέρη λίγο άτρο του. Ναι. Το γεγονό ότι χτυπούσαν σε όλα τους τα δύνατα σημεία για χιλιάδε φορέ μέχρι που δεν ένιωθαν σε ένα σημείο. Το άλλο κομμάτι που έχω δει, πάλι από τα μαχητικά, είναι ε, ας πούμε, στο Mai Tai. Ε, δεν ξέρω αν βλέπει καθόλου, αν ασχολείσαι καθόλου με. Πολύ λίγο. Έχω δει αγώνε. Αλλά... Στη Θαϊλάνδη ουσιαστικά χτυπάνε πάνω σε ξύλα, χτυπάνε πάνω σε σωλήνε, χτυπάνε πάνω σε λάστιχα αυτοκινήτων, ώστε αυτό να νεκρώσει το σώμα του σε αυτό το σημείο, για να μην νιώθει τον πόνο. Καταλαβαίνετε ναι, διαφορετικά ναι, ναι. μια φορά στη ζωή σου κάπου και λε: ωχ. Ε, ναι, και διαφορετικά στι 5 εκατομμύρια φορέ. Αυτά είναι δύο τρόποι. Μία μέσω τη πρακτική και άλλη μέσω του. Κατάλαβε. Τώρα, άμα βρω κάτι παραπάνω περισσότερο, θα σε ενημερώσω. Ναι, ε, ενημέρωσε με, γιατί. Αλλά. Τα δέκα χρόνια <laughs> που Ωραία. Θέλω να μπούμε στο ταξίδι, θέλω να μπούμε στο κομμάτι το... τη περιπέτεια. Εγώ έχω και διάφορα κλίψει από εδώ που αθέ μπορούμε να δούμε. Ναι. Να τα ξεκινήσουμε κάπω έτσι. Λοιπόν, έχω μια φωτογραφία εδώ, η οποία φαντάζομαι είναι από το Everest. Ναι, ναι. Καλύτερη ομάδα που έχω ποτέ. Ναι. ναι, ναι. Λοιπόν. Ε... Πε μου τα όνομα εδώ, παιδιών. Ε, δεξιά από δεξιά, αρχίζω είναι ο Zlatko mm -hmm. από τα Σκόπια ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε ε, βρίσκεται στο Νεπάλ, στο Αμανταμπλάμ mm -hmm. ε, με σκοπό να ανέβει στο Αμανταμπλάμ. Ε, μετά είμαι εγώ. Ε, μετά είναι ο Jason που ε, δυστυχώς χάσαμε. Α, που ε, από πού ήταν? Από... από Αυστραλία. Από Αυστραλία. Από Αυστραλία. Σταγλία. Και είναι και ο Αβιάντ, ο οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στην εμπόλεμη ζώνη ε, στη Γάζα. Ο oh. Παλαιστίνο ή Ισραηλινό. Είναι Ισραηλινό, είναι αξιωματικός αξιωματικό στο. Ο Θεό να το βοηθήσει. Ε, ωραία, okay. Και εδώ είστε, φαντάζομαι, στα μέσα του Everest, δηλαδή, και εδώ στην πορεία. είμαστε στο Καμπένα. στο ξεκίνημα, ωραία. 6 ναι. Εδώ είναι ο Αβιαντ μετά την κορυφή, που κατεβήκαμε στο Camp 2 με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, οριακή κατάβαση, και έχει πάθει τα κρυοπαγήματα στο, στο πρόσωπό του. Ουσιαστικά όπου το πρόσωπο του ήταν απροστάτευτο και ακάλυπτο... Εγώ προστατευμένο ήταν και έπαθε τα κρυοπαγήματα. Έλα, ναι, ήταν, ναι. Να, Μιλάμε για ακραίες θερμοκρασίες. Και εδώ το ίδιο. Εγώ, ναι, για ακραίες θερμοκρασίες. Ε, εδώ... Ναι. Κάποιε φωτογραφίε σα εμφανίζει κάπω πλάγια, αλλά ε, δεν τα θέλει να διορθώσουμε. Ναι. Ωραία, φίλε. Εντάξει, ήταν... τα χείλη σου βλέπω. Είναι πολύ χαμηλό οξυγόνο. Ναι. Ε, πολύ δύσκολη βραδιά για μένα. Η πιο δύσκολη βραδιά που έχω αντιμετωπίσει γενικά σαν, σαν άνθρωπο. Ναι. Ε, εντάξει. Ήταν στο. στα πόσα μέτρα αυτό. Ε, αυτή η φωτογραφία είναι στα 6400 στο Camp 2 μετά την κατάβασή μας από την κορυφή που έχουμε χάσει ήδη το Jason και οι υπόλοιποι έχουμε πάθει σοβαρά κρυβαγήματα σε χέρια και σε πόδια ε, και δεν η μέρα της κορυφής 19 Μαΐου 9 η ώρα το πρωί φτάσαμε έφτασε η ομάδα μας πάνω και στην ουσία από, από αυτή τη στιγμή και μετά άρχισε ε, η Άρχισε Τι ώρα ήταν εδώ, πρόβειο. Τι ώρα ήταν. 9 η ώρα το πρωί. 9. Άρα είχατε ένα παράθυρο γύρω στι 3 ώρε μέχρι να ξεκινήσει Ε, Αργήσαμε να κάνουμε κορυφή. Mm. Οπότε έπρεπε να κατέβουμε κατευθείαν. Ναι. Και στο κατέβασμα μα πέτυχε η ναι. ναι, ναι, ναι. Και εκεί εδώ, έγιναν τα κορυφή... πράγματα. Όλα. Εδώ είμαστε στο Camp 2 πριν ξεκινήσουμε για το Summit Push. Ναι. Μαζί με τον Jason είναι η τελευταία φωτογραφία που, που τράβηξα με το ναι. Είσαι εκεί αυτό, ε. Ορίστε. Η φωτογραφία προηγούμενη ήσουν εσύ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Εδώ και είναι εδώ. κάποιες κρεβάζες. Ναι, ναι. Είναι Ένα άνοιγμα το οποίο την πρώτη φορά που το περάσαμε χρειαζόμασταν μία σκάλα και την τελευταία φορά που το περάσαμε χρειαζόμασταν ε, τέσσερις σκάλες. Είχε ανοίξει το ρήγμα τόσο πολύ. Ωραία, ε, φίλε, τέσσερις σκάλες, ρε φίλε. Είναι... Δεν έχει επιλογή. <στασίως> δεν έχει επιλογή. φωτογραφίε. Έρημο. <στασίως> ναι, ναι. Σε ποια ακριβώ έρημο ήταν. Έρημο Αλμαρμού. Αραβικά Εμμυράτα. Ναι. Ο μεγαλύτερο υπερμαραθένο έρημο στον κόσμο. Πόσα κιλά είσαι. Μια εσύ. χρονιά και δεν ξαναγίνει. Πόσα κιλά εδώ. Εδώ πρέπει να είμαι γύρω στα 85 κιλά. Και τώρα είσαι, να, περίπου. Είμαι τώρα είμαι γύρω στα 97 κιλά. Είμαι στα 97 κιλά. Τώρα είμαι στη διαδικασία να, επανέλθω. Να επανέλθω, ε. Ναι. Ναι, ναι, Εδώ είμαι στο Camp 2 με το δορυφορικό τηλέφωνο που έπαιρνα του δικού μου ανθρώπου. Ναι, ναι. Για να του ειδοποιήσω ότι όλα καλά. Θερμοκρασία κάτω στο Camp 2. Ε, στο Camp 2 είχε μείον 20 το βράδυ. Μείον 20. με τον Ζλάτκα και τον Τζέισον, στην ανάβαση μας στο, loop, ναι. στο, loop, στο Λομπούτσε. Αρκτική. Ναι, ναι των 500 χιλιόμετρων. 8 μέρες, δύσκολε 8 μέρες. Θα τα θυμάμαι αυτά. Θυμάμαι και ένα βίντεο που υπήρχε τότε, mm. στα social media. Αυτό και την Κώστα Ρίκα, θα τα θυμάμαι πολύ παραστατικά μέσα στο μυαλό μου. Ναι, ναι. Ωραία. Ε, και και κάποια βίντεο νομίζω. Uh... Everest. Everest, ναι. Everest πριν το Lodge Face. Ναι. Ε, λίγο πριν την κορυφή στο Lodge. Ε, ναι. Ναι. Δύσκολε συνθήκε. Εδώ είναι στον αγώνα στην Αρκτική. Με μια, βρήκαμε μια καλύβα κυνηγών μαζί με τον Ras Mm -hmm. Αποφάσισαμε να κοιμηθούμε εκεί μέσα μία ώρα. Να. Όχι ότι είχε λιγότερο κρύο. <laughs> α, εσύ είναι πολλές φορές και στο μυαλό. Ναι, μυαλό. Ναι, ναι. Κάπου... ναι, ναι. κάπου. Ναι, Κάπου που είναι πιο στιβαρό, Βράβο, πιο... Ναι. ναι, ναι. Πολύ... Να Ωραίες στιγμές, ιδιαίτερες στιγμές. πολλές φορές το σκέφτομαι και λέω... Τα, τα έχω περάσει. Ναι, τα έχω περάσει. Τα έχω περάσει. πολλά από αυτά... Ε, πιστεύω ότι θα είχα την ψυχική δύναμη να τα ξαναπεράσω. Ναι. Έλα κοντά λίγο στο μικρόφωνο. <laughs> Ε, ξέρεις αυτό το λένε πάρα πολλοί σκοσμός αλλά να σου πω ε, νομίζω, αλλά ξέρω ότι θα είχα τα... θα είχες εννοείται <laughs> δηλαδή, όχι τα είχες φαίνεται δηλαδή, έχει, ξέρω ε, ότι έχει, θα είχα ξανά ναι. Ναι. απλά ξέρεις ε, νομίζω όπως Είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο σ' αρέσει να δοκιμάσει και τι νέε προκλήσει. Καταλαβέ. Mm. Δηλαδή δεν θα ήθελε να επαναλάβει μια πρόκληση. Όχι, δεν θα ήθελε. Όχι. Δηλαδή. Και εγώ με έχουν ρωτήσει πολλέ φορέ και δηλαδή, δεν θέλω να ξαναπάω στο Αμαζόνιο. σω τώρα εκτό αν έχω κάποιο κίνητρο. Ναι. Αυτό ρε φίλε, αυτό το βίντεο. Επειδή ακούω για τον ήχο με την ανάσα σου. Εδώ άπατα yeah. είναι αυτά οι <laughs> άπατα δεν σε βγάζουν ποτέ η, η, η ανάσα σου που, που, που άκουγα καθώς ε, ήταν απίστευτο ε, είσαι σε υποξικές συνθήκες έτσι ναι ναι Ωραία, την ε, μπορεί να δείξουμε και άλλα απλά για να επανέλθουμε λίγο στη συζήτηση Αμ... Θα ξεκινήσω από το Everest Να. Ε, σ' ακούω που μιλάς και μου λες ξέρεις Άλλαξε τα πράγματα όταν σ σ στην κάθοδο, ωραία, όταν ξεκινήσαμε το δρόμο για την επιστροφή. Όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Ε, πώς είναι να επιστρέφεις πίσω, να βλέπεις, ενώ είναι όλα μια χαρά, ε, μέσα στο μυαλό σου είναι όλα Disneyland, δηλαδή αψηφάς το κρύο, αψηφάς τα πάντα, ξεκινάς κατεβαίνεις, έχεις πιάσει κορυφή, έχεις πετύχει το στόχο σου επιστρέφεις πίσω και γίνεται αυτό που γίνεται. Ε, κοίτα, κατεβαίνοντας από την κορυφή και έχοντας αυτή την απώλεια που, που ξέρουμε όλοι, ε, το ανθρώπινο μυαλό αντιδρά πολύ περίεργα, δηλαδή δεν σου βγαίνει ακόμα όλο το τραυματικό το οποίο έχεις ζήσει. Ναι. Γιατί λες, είσαι στεναχωρημένος που έχασε έναν άνθρωπο από την ομάδα. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα ήταν, είναι και θα είναι δύσκολο. Ε, αλλά λες, έζησα. Ακροτηρίασα ένα δάχτυλο, έπαθα κρυπαγήματα στα πόδια, αλλά λες, έζησα. Ε, το δύσκολο έρχεται μετά από λίγο καιρό και σκάει σαν, σαν κύμα, mm. το, με το τραυματικό. Ε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχεις να διαχειριστείς. Έχεις να διαχειριστείς το ότι έχει ζήσει την απόλυτη εμπειρία της ζωής σου και πλέον δεν μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς, είσαι σε ένα σπίτι, οπότε σκέφτεσαι εκεί πέρα να τα πάντα. Ε, σκέφτεσαι το ότι άφησες πίσω έναν άνθρωπο από την ομάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό σε αυτό, ε, ούτε ηρωικό. Και επειδή γνωρίζω ποια είναι η σκέψη ενός ανθρώπου που πεθαίνει στα 8.500 μέτρα, ε, είναι πάρα πολύ σκληρό, γιατί πεθαίνει μόνος σου. Και δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο το να πεθαίνει μόνος του. Ε, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μου λένε ότι πέθανε, πέθανε αυτοί οι άνθρωποι που πέθανε εκεί πάνω και ήταν επιλογή τους και πέθανε τουλάχιστον σε ένα μέρος το οποίο είχαν επιλέξει. Ναι μεν, αλλά η τελευταία σκέψη ενός ανθρώπου που πεθαίνει είναι τι κάνω εγώ τώρα εδώ και πεθαίνω μόνος. Αυτό σκέφτηκα εγώ. Ε, σκεφτόμουν ότι δεν θα προλάβω καν να αποχαιρετήσω του γονεί μου. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σκληρή η σκέψη αυτή. Το ότι οι γονεί μου απλώ δεν θα με ξανακούσουν. Ε, και δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό σε αυτό οπότε όλα αυτά τα σκέφτεσαι συν το ότι δεν μπόρεσες να κατεβάσεις τον άνθρωπο με τον οποίο ήσασταν μαζί για δυο μήνες ε, και έρχεται και σκάει σαν, σαν κύμα όλο αυτό έρχεται και σκάει σαν κύμα και κάθε άνθρωπος έτσι όσο και δυνάτος και αν είναι ε, δεν είναι άτρωτος. Έτσι. Είναι, θα ήταν ε, ψεύτικο να πω το ότι πάντα αντιμετωπίζω τις δυσκολίες σαν ένας άνθρωπος που είναι δυνατός. Ε, έχω, είχα, έχω και φαντάζομαι ότι θα έχω πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν μπορώ να τα διαχειριστώ εκείνη τη στιγμή. Ε, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ε, πρέπει να βρεις τον τρόπο να γίνεις λειτουργικός και να επανέλθεις με, του, με τη βοήθεια των δικών σου ανθρώπων, της οικογένεια σου. Ε, με βοήθησαν πάρα πολύ οι δικοί μου άνθρωποι. Ε, η εταιρεία στην οποία εργάζομαι, που μου έδωσε τον χρόνο και τον χώρο να επανέλθω πίσω σε μια καθημερινότητα. Ε, οι γιατροί, οι κάναν το καλύτερο που μπορούσαν για να ακροτηριάσω το μικρότερο κομμάτι που μπορούσα να ακροτηριάσω στα, στα, πόδια. Να δείξω τη φωτογραφία. Ναι, εδώ είναι σε φάση σκληρή ε, 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 ε ξηρή ε, που έχει μπει το πόδι. Ε, όπου στην ουσία είναι το νεκρό κομμάτι που αφαίρεσα στην επέμβαση. Ποιο κομμάτι, δηλαδή το. Το μαύρο, όλο αυτό το μαύρο που. Όλο το μαύρο έχει αφαιρεθεί. Όλο το μαύρο έχει αφαιρεθεί. Όλο το μαύρο. Είναι, είναι το μεγάλο σου δάχτυλο, έτσι. Είναι το μεγάλο δάχτυλο από το αριστερό πόδι. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γλιτώσω τη δεύτερη φάλαγγα και να έχω ισορροπία ε, στην καθημερινότητά μου και να μπορέσω να ξανατρέξω. Ε, Ήταν αμφίροπο το αποτέλεσμα, ε, ακόμα και μετά την επέμβαση. Εν τέλει πήγαν όλα καλά. Ε, η δεύτερη φάλαγγα σώθηκε. Οπότε μπορώ να συνεχίσω τη δραστηριότητά μου και τη ζωή μου από εκεί που την είχα αφήσει. Υπάρχει κάποιο είδο προσθετικού. Όχι, όχι δεν... όχι. δεν, θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα μπεις. η, επέμβαση έχει μείνει στην Ελλάδα. Έγινε στην Ελλάδα, ναι. Στην Ελλάδα. Ναι. Έγινε στην Ελλάδα. Πώς, πώς, πώς νιώθεις σε ένα δωμάτιο όταν εσύ βλέπεις αυτή τη φωτογραφία, δηλαδή βλέπεις το δάκτυλο σου και λες, δεν ξέρω καταρχάς ποια δάκτυλα θα... γιατί μου είχες αναφέρει ότι ήταν περισσότερα δάκτυλα είχα πάθει σε περισσότερα δάχτυλα τα κρυοπαγήματα. τα υπόλοιπα υποχώρησαν ε, τα κρυοπαγήματα και εν τέλει ακροτηρίασα μόνο το ένα. Έχει να σκεφτεί τα δάχτυλά σου εκείνη τη στιγμή. Ένα άνθρωπο έχει φύγει. Έχει περάσει δύο, τρει, τέσσερι εβδομάδε. Είσαι ακόμη στο δωμάτιο, δηλαδή στο δωμάτιο των σκέψεων, έτσι. Ναι, και, καθυλωμένος. και... και... Καθυλωμένος. Βέβαια, καθυλωμένο. Και... Καθυλωμένο. Αναρώνει. Υπάρχει το γεγονό ότι ανέβηκε έχει γραφτεί ιστορία, αυτό πράγμα σήμαινε, σημαίνει και θα σημαίνει κάτι για σένα, ενώ ότι γι' αυτό το λόγο το έκανε. Σκέψεις σου. Σκέψεις μου. Πολύ και πολύ ε, αν θα μπορέσω να περπατήσω ξανά. Γιατί πέρα από το γεγονός, το, το θέμα που είχαμε τα κρυοπαγήματα, ε, θρομβώθηκαν οι μισές μου αρτηρίες στα πόδια, ε, κάτω από τον αστράγαλο μπρος στις αρτηρίες, οι δακτυλικές. Οπότε αυτό σημαίνει, σημαίνει ότι δεν έχει σωστή μάτωση στο πόδι. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να καταπονείς πάρα πολύ τα πόδια σου. Ε, μέχρι να κάνω τη φαρμακευτική αγωγή που μου πρότειναν και να βελτιωθεί και αυτό το κομμάτι, ε, σκεφτόμουν αν θα μπορέσω να έχω τη ζωή την οποία είχα σε απλά πράγματα. Έτσι. Ε, είχα ξεχάσει το αν μπορέσω να ξανατρέξω υπεραποστάσει ή κάτι, ή κάτι άλλο. Σκεφτόμουν το να μπορέσω απλώς να περπατάω και να είμαι λειτουργικό σαν mm. Οπότε, ξέρει, όλο αυτό σου δημιουργεί μια πολύ έντονη ε, συναισθηματική φόρτωση, φόρτιση. Γιατί λες άξιζε, άξιζε μια κορυφή για να ταλαιπωρήσει μια ζωή μετά. Ε, οπότε όλο αυτό μαζί με την απώλεια του Τζέισον ε, που κάποια στιγμή έτσι ένιωθα και έντονες ε, τύψεις. Γιατί? Ε, ε, γιατί? Για, γιατί σκεφτόμουν αν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο τα υπόλοιπα τρία παιδιά για να, για να αποφευχθεί αυτό. Μπορούσε να γίνει. Δεν okay. μπορούσε να γίνει, όχι. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Γιατί να Σύνδρομο του επιζώντα λέγεται. Ναι. <laughs> Έτσι λέγεται. Πώ, ε, πώς, ε, από, πώς, πώς έγινε η απολία, δηλαδή πώς ήρθε η απολία του. Ε, στο κατέβασμα από τη χιονοθύελα ε, πιστεύω ότι εξαντλήθηκε πάρα πολύ και έπαθε εγκεφαλικό είδημα και ακολούθησε πνευμονική εμβολή και κατέληξε από, τη, από το υψόμετρο στην ουσία. Αυτό τι, τι ώρα έγινε όταν εσείς πιάσατε κορυφή στις 9.30 ε, Αυτό έγινε μεσημέρι προς απόγευμα Της ίδιας μέρας ε, Την ώρα που κατευθυνόμασταν για το Camp 4 Και έμεινε στο μπάλκονι. Εκεί. Σας ε, μιλήσε, σας είπα πούμε ότι θέλω να καθίσω εδώ Ή ε, ήταν απλά μια λιποθυμία ε, ό, Όχι, όταν ε, στην κατάβασή μας ε, Καταλάβουμε ότι ήμασταν όλοι πάρα πολύ ωριακά και εγώ είχα θέμα και με την μπουκάλα οξυγόνου, έσπασε ο μου και πέταξε όλο το οξυγόνο έξω στα 8400. Οπότε ο Αβιάντ έφυγε πρώτο. μετά ακολούθησε ο Σλάτκο. Τρίτο έμεινα εγώ. και τελευταίο έμεινε ο Τζέισον με όλου του οδηγού. Οποίοι... Πώ σέρπα ήταν. Ε, ήμασταν τέσσερα άτομα εμεί και πέντε οδηγοί. Ο Τζέισον είχε δύο σέρπα. Δύο οδηγού μαζί του. Ε, οπότε κάποια στιγμή όλοι οι οδηγοί μας Πήγανε προς τα πίσω για να βοηθήσουν την κατάσταση με τον Τζέισον. Ε, εγώ έφτασα με πάρα πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια στο Camp 4. Δεν μπορούσα να βρω καν το Camp 4 γιατί είχε χιονωθεί αλλά και προσπαθούσα να το βρω μέσα σε όλη αυτή την, ε, την κατάσταση. Ε, αυτό ήμουνα μόνος. Κάποια στιγμή βλέπω ένα νεκρό σε ένα φορείο και λέω «Τι τέλεια αποκλείεται να έχουν αφήσει λέω, ένα νεκρό στη μέση του πουθενά». Πριν γίνει αυτό με τον Jason. Πριν γίνει αυτό πριν. με τον Jason, ναι. Οπότε λέω κάπου κοντά είναι εδώ το Camp 4. Στο λέω για να καταλάβει εκείνη τη στιγμή πώ ένα ανθρώπινο μυαλό σκέφτεται σε τέτοιε καταστάσει. Δεν σε σοκάρει καν το γεγονό ότι ένα άνθρωπο έχει πεθάνει εκείνη τη στιγμή. Ε, έτσι λειτουργεί ο, ο άνθρωπο σε κατάσταση ναι, ναι, ναι. επιβίωση. Είναι σκληρό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν μπορεί να σώσει τον ίδιο στον εαυτό. Οπότε λέω κάπου εδώ είναι το Camp 4. Ε, βρίσκω τη σκηνή που ο ΛΑΤΚΟ που έχει μπει μέσα πριν κάποια ώρα. Τον βλέπω, ήταν πάρα πολύ άσχημα, σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και καταλαβαίνουμε ότι θα μείνουμε και δεύτερο βράδυ στο, στη ζώνη θανάτου, στο κάμπ 4. Οπότε αποφασίζουμε να μην αφήσει ο ένα τον άλλο να κοιμηθεί, γιατί έπρεπε να κατέβουμε κανονικά κάμπ 2 για να πάρει το σώμα ξανά οξυγόνο. Και την επόμενη μέρα το πρωί μπήκε μέσα ο αρχηγό των ΣΕΡΠΑ. Ο και μας ενημέρωσε ότι ο Jason δεν τα κατάφερε και προσπαθήσαν να τον σώσουν αλλά δεν, δεν έγινε τίποτα Η αντίδρασή σας, η τρει. Ε, εντάξει, Ήταν σοκαριστική η στιγμή που πληροφορηθήκαμε ότι δεν τα κατάφερε ο πιο δυνατός από όλους μας γιατί ήταν ο, ο πιο δυνατός ε, από όλη την ομάδα. Και καταλάβαμε το, τη σοβαρότητα της κατάστασης και πάρα πολύ γρήγορα βάλαμε ε, τον εξοπλισμό μας και είπαμε ότι ό,τι και να γίνει πρέπει να φτάσουμε στο Camp 2 για να, για να διασφαλίσουμε τη, την υγεία τη μας. Η ενημέρωση που, από ποιον ήρθε, Ποιο ενημέρωσε την οικογένεια του. Ε, νομίζω η εταιρεία με την οποία ναι. συνεργαστήκαμε Έχει επικοινωνήσει η οικογένεια μαζί σου καθόλου, ε, ναι, ναι. να έχω, απαντήσεις. Έχω, ναι, 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 έχω μιλήσει και με τον Μάρκ, τον αδερφό του και με την ε, οικογένειά του. Ε, εντάξει, απαντήσεις... Ε, τι απαντήσεις, δεν μπορούν Λεροφόρθ. να ε, ίσως, ίσως θέλουν να μάθουν ένα περίπου που έγινε, κατάλαβες. Ναι, σίγουρα. εντάξει, στο μπάλκονι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και νομίζω ότι εκεί θα παραμείνει. Ναι. Ναι, νομίζω ότι εκεί θα παραμείνει. Και όλο αυτό έρχεται σαν κύμα. <laughs> Μετά. Δεν είσαι ποτέ ο, ο ίδιο <laughs> άνθρωπο. Ε, θα ήταν παράξενο να είσαι ο ίδιο. Ναι, γιατί ξέρει, πολλέ φορέ σκέφτομαι <laughs> ότι θα μεγαλώσω, θα κάνω παιδιά, με να κάνω εγγόνια, και ένα άνθρωπο από την ομάδα τελείωσε εκεί, έμεινε εκεί. Και είναι πολύ σκληρό. Είναι σκληρό, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να κάνεις κάτι, mm. από τη στιγμή που είναι επιλογή του κάθε ανθρώπου από τη στιγμή που η φύση είναι πιο δύνατη από τον ίδιο τον άνθρωπο, ε, τότε είναι πολύ λίγα τα ρίσκα. Ε, νιώθεις τυχερός, ευγνώμων το γεγονό ότι επέστρεψες πίσω σου και ευλαβείς, ασχέτως αν ναι, τα θέματα και καταλάβες, αλλά αμήντε άλλο δεν έχει χάσει τη ζωή σου. Ναι. Κοίτα, αν ε, λάβουμε κιόλας υπόψη μα τα στοιχεία ότι ήταν ε, φέτος η πιο φωνική χρονιά όλων των εποχών. Ε... Πρέπει να δώσεις ελαφρεντικά. Αν δεν δώσει ναι, ελαφρεντικά. Ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Δεν... Ε, ξέρεις, ενώ γνωρίζεις ότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σώσει καν τον ίδιο στο, τον εαυτό. Έτσι. Αυτό. Αυτή, είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είσαι στο πιο αφιλόξενο μέρος του πλανήτη. Το έχω πει και με τον Παναγιώτη. Δεν υπάρχει πιο αφιλόξενο μέρο ξέρω εγώ, αν κατεβεί σε 150 μέτρα, αυτοί τα παιδιά που πήγαν στον Ιντανικό με το μικρό υποβρύχιο σε τέτοια βάθη ή σε τέτοιο υψόμετρο. Όπου τα πάντα είναι εναντίον σου. Τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι καλό, δεν φυτρώνει λουλούδι εκεί. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να λέει ότι εδώ υπάρχει ζωή. Είσαι το πιο φιλόξενο μέρο του, κόσμου. Το πιο συναρπαστικό, ναι, 8848, αλλά είσαι το πιο φιλόξενο. Yeah. Ε, Θέλω να πάμε στο κομμάτι της διαχείρισης. Διαχείρισης μετά το Everest. Mm. Πώς διαχειρίζεσαι όλο αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να ξυπνά τα βράδια και να νιώθει βάρος, μπορεί να ξυπνά τα βράδια ή μπορεί τη μέρα καθώς δουλεύει να νιώθει ένα πράγμα το οποίο να λες να σου έρχονται να να σου έρχονται... Ναι, ναι. ναι. Ε, εντάξει, ε, πέρασα πολύ δύσκολα μετά την επιστροφή μου με πολύ δύσκολες στιγμές και σκότεινες σκέψεις. Ε, ένιωθα πάρα πολύ αδύναμος και ανήμπορος ε, για το οτιδήποτε. Ε, εντάξει, υπάρχουν μέρες και στιγμές μέσα στη μέρα που σκέφτομαι όλα αυτά τα οποία έζησε η ομάδα μας εκεί πέρα πάνω ε, και άλλες φορές είναι ok, άλλες φορές ε, στέκομαι λίγο παραπάνω στα γεγονότα και προσπαθώ να τα αναλύσω για να δω αν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο και να μην έχουμε αυτή την κατάληξη. Ε, σε κάθε περίπτωση όμως έχει τώρα περίπου ένα μήνα που είμαι λειτουργικός ε, και στο ψυχικό κομμάτι και στο σωματικό οπότε έχω μπει σε μία ροή, έχω επιστρέψει κανονικά στη δουλειά μου στις υποχρεώσεις μου, στις προπονήσεις μου ε, και είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά. Αλλά πέρασα πολύ δύσκολα στην αρχή. Πάρα πολύ δύσκολα στην αρχή. Ε, να διαχειριστείς όλο αυτό το στρε. Ναι, ναι, όλο αυτό. Είναι. Το είπα και πριν, όσο δυνατό και να είσαι ε, ψυχικά, σαν άνθρωπος και να έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολλά, ε, αυτές οι καταστάσεις ε, σε σπάνε. Σε σπάνε αλλά σε δυναμώνουν μετά. Πολύ. πολύ. Αλλά πρώτα σε σπάνε. Πρώτα σε σπάνε, μετά ξεκινάει η πούλωση, η οποία πρέπει να γίνει σωστά. Ναι, βέβαια. Είναι σαν να σπάζει Φέβαια. ένα πόδι, ένα χέρι, Έτσι. μια ρήξη χιαστού. Και αν δεν γίνει σωστά αυτή η αποθεραπεία, δεν θα είναι τίποτα το ίδιο Έτσι, την επό... το... μετά του επόμενου μήνε. Και αυτό το πράγμα πρέπει να βρει ουσιαστικά μέσα σε όλου του διαδρόμου, πρέπει να βρει όλε τι παραμέτρου για να γίνει εσύ καλά, που εσύ ξέρει, ή μάλλον οι γύρω σου μπορεί να ξέρουν. Καταλαβέ στο τι μπορεί εσένα να σε κάνει καλύτερα. Ε, κάτι που μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο είναι να επιστρέψει στο κομμάτι το οποίο ήξερε ότι λειτουργεί καλύτερα ο εαυτό του. Αυτέ ήταν οι προπονήσει σου και πολύ καλά έκανε. Δηλαδή το γεγονό ότι βάζει το σώμα ξανά πίσω στο δρόμο, Βέβαια. Και δεν το αφήνει αυτό το πράγμα να σε διαλύσει. Γιατί κοίταξε. Ε, ανέβηκε στην πιο ψηλή κορυφή του κόσμου, αλλά μετά από λίγο καιρό κατέβηκε ίσω για πρώτη φορά στη ζωή σου στο πιο κάτω, στον πάτο που λέμε εμεί. Καταλαβές. Και αυτό το πράγμα πρέπει να ψάξεις να βρεις τι υπάρχει εκεί μέσα και να διαχειριστείς και να ανέβεις ξανά πίσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να ε, βρίσκεσαι τη μία μέρα στην κορυφή του κόσμου ε, και την επόμενη μέρα να, να έχει χάσει έναν άνθρωπο και όσον αφορά εσένα τον ίδιο να μην μπορείς να και να είσαι εξαρτημένος. Mm. Και να λες ότι εγώ θα μπορέσω να περπατήσω ξανά. Βασικά πράγματα, πράγματα τα οποία δεν τα έχει σκεφτεί. Ποτέ Έκανα έσουν, ναι. περίπου πέντε μήνε να φορέσω παπούτσια. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι είναι προνόμιο ενό ανθρώπου το να μπορεί να φοράει παπούτσια. Ποτέ. 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 Δεν πίστευα ποτέ ότι θα φτάσει στο σημείο ότι δεν θα μπορώ να περπατήσω 50 μέτρα. 50 μέτρα. Είχα βάλει σαν στόχο να κάνω την πρώτη φορά που μου είπε ο ότι μπορεί να περπατήσει. Το τετράγωνο βόλτα με παντόφλε. Όταν έβγαλα τα ράματα, μετά από δύο εβδομάδε, ε, δε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα είναι ένα στόχο ζωή για μένα το να περπατήσω το τετράγωνο που ζω. Είναι και ηρωνία, ε. Βέβαια, ο άνθρωπο ο οποίος... Τεράστια. Έτσι είναι η ζωή μα. Ηρωνική. Σκληρή. Οπότε τα βάζει μετά σε άλλη βάση τα πράγματα σε άλλη βάση. Τα εκτιμά πολύ διαφορετικά. Και του ανθρώπου. τα εκτιμά πολύ διαφορετικά. Ε, Ξεκίνησε να δίνει και σημασία στα δάκτυλα. Ε. Δηλαδή το πόση σημασία δίνουν τα δάκτυλα στην ισορροπία ενό ανθρώπου. Βέβαια. Το, εξ, δε... το 60% τη ανθρώπινη ισορροπία είναι το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Και λε, πώ γίνεται ένα δάχτυλο να καθορίζει την μισή και παραπάνω ισορροπία ενό ανθρώπου. Φοβερό. φοβερό. Δεν, δε, δε μπορούμε να το φοβερό, κατανοήσουμε. Φοβερό, φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Αλλά βλέπεις εκεί μετά και το πόσο τέλειο είναι το σώμα και προσαρμόζεται πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα πήγα έτρεξα ε, και ένιωθα πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ δυνατός. Και λέω πώς γίνεται, πώς γίνεται. Μέσα σε δυόμισι μήνες το σώμα να human, έχει αποκτήσει. Human adaptation. Είναι φοβερό το τι κάνει το σώμα. Δηλαδή, το σώμα. αμα αν σκεφτεί ότι. Α, άκουσε πρόσφατα ότι γεννιούνται πλέον παιδιά χωρί φρονημίτε. Και ο λόγο είναι γιατί του βγάζουμε εδώ και 40 χρόνια, 50 χρόνια. Επειδή δεν μα πλέον την τροφή ε, ομοί. Ακριβώ. Οπότε ο, ο άνθρωπο έχει μπει σε. Ναι, ναι σε έχουμε μπει μετάλλακ. σε, πλέον, ναι, σε μια μετάλλαξη, βλέπει ότι είναι οι άνθρωποι ελαφρώ πιο τριχωτοί πλέον πιο όμορφη, με λιγότερε ρητίδε. Δηλαδή, αν δει, α πούμε, φωτογραφίε του 1905, 1915, ακόμα και στον πόλεμο του 40, αν δει τα 18χρονα παιδιά, λε και είναι 45 ρητέ. Yeah, yeah. Πριν τον πόλεμο, γιατί μετά τον πόλεμο δείχνουν 70 ρητέ. Είναι φοβερό το τι κάνει το, το σώμα, δηλαδή πώ προσαρμόζεται. Δηλαδή, και αν μιλήσει με ανθρώπου που περνάνε πολλέ ώρε στο. Αυτοί που κάνουν water sports, που εργάζονται, εντελώ διαφορετικοί άνθρωποι από άνθρωπου που είναι, πούμε, ξέρω, εγώ, στο βουνό. Δηλαδή, αυτή είναι όλη μέρα στον ήλιο και είναι το μισό του σώμα, α πούμε, μπορεί να είναι μέσα στη θάλασσα, α λέω ένα παράδειγμα. Κατάλαβε, οι ναι, αυτοί ναι, ναι. που κάνουν scuba diving. Είναι πολύ διαφορετική Και το μυαλό του το ίδιο. Έτσι, είναι έτσι, λίγο πιο. πιο, ελεύθερη, πιο... flow. Πιο ναι, ναι. Η σερφερ κυρίω, εντάξει, surfer σερφερ είναι πολύ flow. Ναι. Ε, ωραία. Κλείνω το Everest. Θε να πούμε κάτι άλλο για το Everest. Υπάρχει κάτι άλλο που θε να μιλήσουμε. Mm. Τι Να πούμε. Να μα ούρθε ναι. το ξαναβάζουμε πίσω φυσικά. Ναι, ναι. ε, ήταν. Ε, το, προ... το, το, πιο ψηλό βουνό πριν να ανέβω στο Εύερε ήταν όλυμπος, αυτό. Σαν γεγονό. Τρομακτικό. <laughs> τρομακτικό δηλαδή. Έφυγε. Ε... Γίνεται. γίνεται. Ε, όλοι λέγανε ότι είχαν ανέβει σε άλλα βουνά. 6-7.000 μέτρα. Ναι, 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 ναι. Και όταν με ρωτούσαν εμένα, τι έλεγα στον Όλμπο. Μου λέγανε πώ είναι ο Όλυμπο. 1918. Λέγανε... Τι λες ρε φίλε. Πώς. Γίνεται, γίνεται. Ε, γίνεται. Δεν ξέρω αν είναι ο, τρόπο τρόπος που, που, πρέπει να ακολουθεί ένας άνθρωπος, αλλά είναι ο τρόπος. Και... Ναι. Με βάση όσα λένε αρκετοί Εκπαιδευτέ δεν είναι αυτό ο τρόπο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστό ή λάθο. Απλά σου λέω ότι λένε. είναι. Ο τρόπος. Είναι τρόπο. Ε, ναι. ναι. ε, δεν μπορώ να μιλήσω για πράγματα όπω μιλάει ο Παναγιώτη ναι. δηλαδή ο Σουμποντρονάρο. Ο Παναγιώτη είναι, είναι δάσκαλο. Ναι, Ακολουθεί ναι. κάποιου συγκεκριμένου κανόνε. Σωστό. Ε, εμένα είναι άλλο ο ρόλο μου. Ε, εγώ ακολουθώ το συνέστημά μου. Και αυτό ήταν ο τρόπο μου. Ενδεχομένω λάθο. Ναι. Κοίτα και στην Αρκτική σημαίνει ότι εννοείται ότι πρέπει να κάπου αλλού πριν την Αρκτική. Εντάξει, είχα εμπειρία στην κακουχία ναι. και στη διαχείριση δυνάμεων και στο πώς μπορώ να διαχειριστώ το μυαλό μου σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου και ρίσκου. Mm. Γιατί οι μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν διαφορά σε αυτές τις οριακές καταστάσεις. Σημαντικό. Βέβαια. Αν θα πιεις λίγο νερό, αν θα φας λίγο αν θα βάλεις το αντενημικό σου, αν θα πας λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο αργά, είναι πράγματα τα οποία στο Everest φέτος μπορούσαν να σου στερήσουν τη ζωή. Το βουνό σε σε δύο λεπτά μέσα. Φέτος. Σε δύο λεπτά. Σε δύο λεπτά. Αν αφινώσουν από την εξάντληση και καθώσουν, δεν υπήρχε περίπτωση να σηκώθεις ξανά. Αυτό το έχω ακούσει πολλέ φορέ και νομίζω το λένε κάπω ο ύπνο. Ε... από την υποξία. Κάπως, ναι, ναι. Είναι εκείνη τη στιγμή το να πεθάνει, δεν σου φαίνεται σαν τη χειρότερη λύση. Απλώς κοιμάσαι. Ναι. Αυτό που σε τρομάζει είναι να ταλαιπωρηθεί πριν πεθάνεις. Το έχω ξαναπεί. Αυτό είναι που σε τρομάζει. Το να πεθάνεις δεν σε τρομάζει. Φτάνει σε, σε τόσο κακό σημείο. Σκέψου. <σκέψε> <σκέψε> Πού φτάνει ο άνθρωπος. Ε. Και είναι πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με εμένα ή <σκέψε> με, ναι, ναι, ναι. με σένα. Ναι. Είναι ανθρώπινη γενική συμπεριφορά, την οποία τη σκέφτεσαι... Σε πολύ ανθρώπινο επίπεδο. Νομίζω και στον πόλεμο έτσι. Ε, κάποια στιγμή φτάνει και λε. Ποιο ο λόγο. ο λόγο. Να τα ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. όλο το βράδυ και να πεθάνω αύριο. Α πεθάνω σήμερα. Mm. Ωραία. Ε, θα ξεκινήσω να πάμε στα επόμενα. Uh, πάμε στην Αρκτική. Μια και είμαστε κρύα. Ναι. Και είναι πιο ευχάριστη η Αρκτική. Ναι, ε, πολύ πιο ευχάριστη. Πολύ πιο ευχάριστη. Πιο φαν καιοφάν, φαν. δύσκολη προσπάθεια, πολύ. Ε, εντάξει, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στα, στα αρκτικά μέρη. το λόγος; δεν ξέρω, δεν το, δεν το ξέρω, αλλά η αρκτική πάντα με μαγνήτιζε, για κάποιο λόγο. Mm. έτσι ιστορία, ε, το ότι είναι ένα πολύ αφιλόξενο μέρος όπου ζει συγκεκριμένο έτσι, είδος ανθρώπων όπως είναι η οι Σάμι. Ε, οπότε έχω βρεθεί στην Αρκτική τέσσερις φορές εντός του Αρκτικού κύκλου και έχω τρέξει δύο αγώνες. Τον αγώνα Ροβανιέ με 150 το 2018, το Φεβράριο του 2018 που τον ολοκλήρωσα εγώ και ακόμα 13 αθλητές και τον Μάρτιο του 22 που έτρεξα αυτόν τον αγώνα 500 χιλιόμετρων σε 8 μέρες. Σε 8 μέρες, Γιατί δηλαδή έκανες... Περίπου 65 χιλιόμετρα 60... την ημέρα ε, με ελκύθρο, δηλαδή σέρνα με ελκύθρο με όλο mm -hmm. τον απαραίτητο υποχρεωτικό εξοπλισμό. Που αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να αγιώσουμε χιόνι, να πιούμε το νερό, το, mm. την τροφή μας ε, ήταν συνθήκε συνθήκες επιβίωσης θα έλεγα. Ναι, mm ναι. -hmm. Πολύ αϊπνία, πολύ ταλαιπωρία. Πολλή πόνο, μέση ισχύα, γιατί το να σέρνει ένα έλκυθρο μέσα στο χιόνι για τόσε μέρε, τόσα χιλιόμετρα. Ε, εντάξει, έφτανε στα όρια σου. Δηλαδή, έφτανε μετά από 250 χιλιόμετρα και έλεγε: Έχω ακόμα τόσο. Και λε, πώ μπορώ να αντέξω ακόμα τόσο. Πώ. Αλλά αντέχει. Αντέχεις. Είχα τη χαρά να γνωρίσω τον Ρα. Ρα ε, Αμερικάνος αθλητής, κυρίω κυρίως σε αγώνες περιπέτειας. Ε, έχει τρέξει έξι φορές στον αγώνα Badwater, στο Death Valley, στην κοιλάδα του θανάτου, είναι από τους πιο σκληρούς αγώνες στον κόσμο. Ε, και προσπαθούσε τα τελευταία χρόνια να ολοκληρώσει αυτόν τον αγώνα 500 χιλιόμετρα στην Αρκτική. Ε, είχε εγκαταλείψει σε άλλε δύο προσπάθειες, σε αντίστοιχους αγώνες, οπότε προσπαθούσε για την τρίτη, τρίτη του φορά. Και είπαμε από την αρχή ότι πάμε μαζί, ε, μοιραζόμαστε τα πάντα και θα το τελειώσουμε μαζί. Και το τελειώσαμε μαζί. Γνωριστήκατε εκεί. Ναι, γνωριστήκαμε εκεί την πρώτη μέρα του αγώνα. Μετά την εκκίνηση κατευθείαν. Φοβερό, ε. Φοβερό, φοβερό, φοβερό. φοβερό, Wow, αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Δηλαδή, τι πράγμα είναι, δηλαδή, και πώ αυτέ οι φιλίε μπορεί να δυναμώσουν και να είναι πολύ πιο δυνατέ από οτιδήποτε άλλο. Φυσικά. Είναι... Έχει μοιραστεί. Πόνο πόνο μαζί, το έχει πειραστεί περιπέτεια, φόβο, αγωνία, άγχο. Επιταχύνουν ε, τι σχέσει των ανθρώπων αυτέ ναι, τι καταστάσει. Ναι. Ε, τρέχατε ή ήταν σαν περπάτο τρέξιμο περπάτο, τρέξιμο, υπάρχουν οι αγώνες στους οποίους καλείσαι να τρέξει το μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα mm. υπάρχουν αγώνες όπως αυτοί που μοιράζει λίγο τρέξιμο, λίγο περπάτημα, λίγο τρέξιμο, λίγο περπάτημα. Για να, να. μαζεύσουν τα χιλιόμετρα. Και το τελειώσατε μετά από 8 μέρε. Το τελειώσαμε μετά από 8 μέρε. Ε, όταν φτάνει στα 250 χιλιόμετρα, δηλαδή στη μέση, το οποίο είναι από μόνο του ένα βάσανο, μέσα στο χιόνι να κουβαλά αυτό το έλχυθρο, στου πλήν. είχε, 30. Πόσους... Ναι, πόσο είχε, ναι. Έχει ναι. ε, φάρει το εξοπλισμό σε σένα. Και έχει και εξοπλισμό πίσω που υπολογίζεται γύρω στα πόσα, 15 κιλά. Παραπάνω. Περισσότερα. Παραπάνω, παραπάνω. Άρχισα νομίζω με περίπου στα 30-35 κιλά. Φου. Μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. <χ> δεν έχω μία απάντηση. Τι λε. Ναι. Τίλε. Αλλά νομίζω ήταν κάπου εκεί. Ναι, σε τρόφιμα κυρίω. Τρόφιμα και εξοπλισμό που ναι, ναι, ναι. sleeping Ναι, κινές, όλα. Τι τρώγατε. Ξηρά τροφή, πολύ ξηρά τροφή. Πράγματα που έχουν πολλέ θερμίδε και χαμηλό βάρο. Αυτό είναι μαθηματικά. Ναι, Προσπαθεί ναι, 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 ναι. να πάρει τι ψηλότερε ε, την α, έτσι, από άποψη θερμίδων και ενέργεια. Και ενέργεια με το χαμηλότερο βάρο. Ξυρατροφή. Ξυρατροφή, εντάξει. Και αμύγδαλα και ξηρού καρπού. Και αφιδεδομένα μακαρόνια τα οποία έπρεπε να βάλει νερό μέσα. Τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα. Υδατάνθρακε. Ναι, υδατάνθρακε. Μόνο υδατάνθρακε. Ναι, ναι. Μόνο υδατάνθρακε. Και, και λιπαρά. Ουσιαστικά καλά λιπαρά για να. Ναι. Έχασα 11 κιλά σε 8 μέρε. Wow. Υγρά πολλά, έτσι, όχι ναι, καθαρά ναι, 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 κιλά. Ναι, ναι, ναι. φίγουρα, Αλλά και πάλι. Είναι, είναι, είναι. είναι κιλά. Ναι, ναι, κιλά. Φτάνει στο τέλο. Μέλλον, συγγνώμη, φτάνει στα 250. Έχει ακόμη 250. Ε, η διαχείριση του ξανά του μυαλού σου. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που σου δίνει κίνητρο. Πάμε μέχρι τα 300, πάμε μέχρι τα 350. Εκεί μηδενίζει. Εκεί μηδενίζει. Εκεί, μηδενίζεις. Εκεί λε ότι δεν έκανα τίποτα. Δεν έκανα καμία προσπάθεια. Και ο αγώνα αρχίζει τώρα. Οπότε τα πιάνει όλα ξανά από την αρχή. Mm. Δεν σε νοιάζει τι έχει τραβήξει αυτέ τι μέρε, πόσο δύσκολα ήταν, αν πονά ή αν έχει πληγέ. Πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή. Για να σε το μυαλό σου με, με έναν τρόπο, ώστε να μην σου είναι πάρα πολύ huge αυτό το οποίο έχει αντιμετωπίσει μπροστά σου. Mm. Είναι πολύ διαφορετικό να λε Μπαίνω τώρα σε έναν αγώνα 250 χιλιόμετρων, και είναι πολύ διαφορετικό να λε Φτάνω τώρα στο 300 χιλιόμετρο. Mm. Για μένα. Έτσι. Οπότε εκεί στα 250 μηδένισα. Και είπα ότι μη σε νοιάζει τι έχει περάσει μέχρι τώρα, δεν έχει περάσει τίποτα, αρχίζεις τον αγώνα τώρα. Οπότε μου ήταν κάτι πολύ πιο κοντινό το να διαχειριστώ μια απόσταση 250 χιλιόμετρων, γιατί το έχω ξανακάνει παλαιότερα. Αλλά το να λέω στον εαυτό μου, είσαι στο 300 χιλιόμετρο ή ε, στα 350 χιλιόμετρα, ε, με τρόμαζε η ιδέα. Με τρόμαζε. Αν δεν yeah. υπήρχε ο Rush, ε, σωστά, ναι. Yeah. Yeah. Αν δεν υπήρχε οράση, δεν το γνώρισε εκείνη τη μέρα. Έφευγε πέντε λεπτά πιο νωρί από σένα. Έφυγε δύο λεπτά. Ναι. Δεν γνωρίζω αυτά. Ε, θα το ολοκλήρωνε και αν θα το ολοκλήρωνε. Θα το ολοκλήρωνε σίγουρα. Και θα το ολοκλήρωνα σίγουρα. Με παραπάνω κόπο mm -hmm. και παραπάνω αμφισβήτηση. Αλλά θα το ολοκληρώνα με σίγουρα και ίδια. Είμασταν αποφασισμένοι. Δηλαδή ε, το έβλεπα από την αρχή, από τη δεύτερη μέρα. Mm. Το ότι ήρθαμε εδώ για να το τελειώσουμε. Η χαρά όταν τελειώνει. Εντάξει. Είναι ένα απίστευτο συνέστημα το να ολοκληρώνει μια απόσταση 500 χιλιόμετρα με τα πόδια. Γιατί μιλάμε για 8 μέρε όπου κινείσαι μέσα στο αρκτικό πεδίο όπου. Γίνεσαι ένα με το έξω, δηλαδή έχει αγριέψει. Mm. Έτσι. Δεν είναι ότι είσαι έξω ένα-δύο βράδια. Έχει αγριέψει. Έχει μπει σε, σε ένα πολύ διαφορετικό mood. Mood επιβίωση. Δηλαδή κινείται το, το μυαλό και το σώμα με το πώ θα επιβίωσει για τα επόμενα χιλιόμετρα. Είναι ένα ένστικτο το οποίο 8 μέρε είναι. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Είναι ένα χρόνο για ε, μένα. Είναι... Γιατί, χέρεις, είσαι non-stop. Ακριβώ. Είσαι non-stop. Οπότε το ότι ολοκληρώνεις αυτό το πράγμα ε, έχει τεράστια ηθική ικανοποίηση. Τεράστια ηθική ικανοποίηση. Και προφανώ σε αλλάζει πάλι. Πίστευα ότι μπορώ να τρέξω να, να ολοκληρώσω μια προσπάθεια 500 χιλιόμετρων. Ποτέ. Ποτέ. Πιστεύω ότι είναι συγκεκριμένο είδο ανθρώπων αυτό. Αλλά γίνεται. Και αυτό είναι το, το πιο τρομακτικό που λέω πολλές φορές ε, και που έχω συνειδητοποίησει, το τι μπορεί ένας πολύ μέτριος άνθρωπος να καταφέρει. Μακάρι να είχα ταλέντο, δεν έχω. Μακάρι να, ε, να ήμουν αγεννημένος για αυτό το άθλημα, δεν είμαι. Ε, οπότε εκεί καταλαβαίνεις τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μέσος. Άνθρωπος, έτσι, γιατί υπάρχουν... Ε, αθλητές στο άθλημα που κάνω που οι άνθρωποι είναι πρωταθλητές. Είναι top. Έτσι. Κάνουν επιδόσεις στι υπεραποστάσεις. Όπως είναι ο Φώτης ο Ζησιμόπουλος. Που φέτος έσπασε το ρεκόρ στο Σπάρτα. ναι. Εντάξει, τώρα. Κάνουμε βέβαια διαφορετικά πράγματα με το Φώτη. Αλλά αυτό το οποίο έχει κάνει τώρα ο Φώτης είναι κάτι το οποίο πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να συλλάβουν. Έτσι. Πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να συλλάβουν. Ε, οπότε δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Όσοι ε, Όση και να κάνω, δεν νομίζω ότι θα, θα μπορέσω ποτέ εγώ ή κάποιος άλλος να φτάσει με τον Γιάννη τον Κούρο ή τον Φώτη τον Ζησμόπουλο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που είναι. Mm. Άφησαν το αποτύπωμά του στην ιστορία, είναι άνθρωποι εκτό εξίσωση. Δεν μπορεί να συγκρίνει τον εαυτό σου με κάποιον από αυτού του ανθρώπου. Ε, οπότε το ότι συνειδητοποιώ εγώ ότι ένα μέσο άνθρωπο μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο, ε, για μένα είναι συγκλονιστικό. Συγκ, είναι συγκλονιστικό. συγκλονιστικό. Αν με ρωτούσε πριν 10 χρόνια ε, και μου έλεγε ότι ξέρει, θα ανέβει στο Everest, προφανώ και θα γελούσα. Ε, γιατί πάντα πιστεύουμε ότι αυτά τα πράγματα τα κάνει ένας άνθρωπος πολύ διαφορετικός από εμά. Όπου εν μέρη μπορεί να ισχύει γιατί, γιατί κινείται διαφορετικά μέσα στη μέρα. Όχι γιατί είναι διαφορετικός mm -hmm. από τη βάση του. Ε, δεν μπορείς να πεις μια μέρα θα σηκώθω και θα πάνε ανέβω στο Everest. ή να πάνε να τρέξω 500 χιλιόμετρα. Το χτίζει. Αλλά από άποψη δυνατοτήτων ε, είναι στα πλαίσια του ανθρώπου όλα αυτά. Και αυτό είναι το τρομακτικό. Συμφωνώ. 100%. Θα προσθέσω ότι ή μπορεί και να διαφωνήσω στο κομμάτι του... Όπως είπα και στην αρχή, θεωρώ ότι απλά το ταλέντο το δικό σου έχει να κάνει το λαιμό και πάνω. Έχει μάθει να βάζει τόσο δυνατά τους στόχους που κάνει το αδύνατο να φαίνεται δυνατό αυτό το κομμάτι που ενώνεται το νευρικό σύστημα και ενεργοποιεί όλο το σώμα είναι αυτό που κάνει τα θαύματα. Αντιλαμβάνομαι φυσικά 100% αυτό που λες για το σώμα. Πίστεψε με, το έχω νιώσει άπειρες φορές. Όταν θες να τρέξεις σε ένα μαραθώνιο και βλέπεις δίπλα έναν ο οποίος να έχει ένα διασχελισμό 2,5 μέτρο και να το βλέπεις με τόσο όμορφη με τόσο ομορφιά να τρέχει mm. και να λες αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε. Να γεννήθηκε. γεννήθηκε. Σο, σο, σο παράδειγμα, όταν ήμουν στην Αμερική, κάτω από το σπίτι μου μέναν δύο παιδιά από την α, Ουγκάντα. Ο Στίβεν ο Κέλο και ο, ο και ο άλλος ο Κέλο ήταν τέλο πάντων. Ο Στίβεν Τέλο πάντων, λοιπόν, θα σου θυμηθώ και ο Χάρη. Αυτά τα δύο παιδιά ήρθα με υποτροφία στο πανεπιστήμιο που ήμουν εγώ και την πρώτη μέρα που του είδα, λέω εντάξει, ρε σιγά, ε, απλά είναι 50 κιλά άνθρωποι. Mm. Αυτό α πούμε εδώ, κατάλαβε, δεν υπήρχε ίχνος λίπου. Όταν του είδα να τρέχουν, έπαθα πλάκα. Δεν το πίστευα. Δεν πίστευα ότι ένα άνθρωπο μπορεί να τρέξει 42 χιλιόμετρα με αυτήν την ταχύτητα, με ένα pace, α πούμε, τρία κάτι. Τότε δεν υπήρχαν τα ρολόγια να ξέρουμε για πέσει τόσο καλά. Υπήρχαν ζώνε, δηλαδή μιλάμε για το 2002-2003. Λοιπόν, αλλά όταν του είδα να τρέχουν, ήμουν με το αυτοκίνητο, γιατί το πίστευα. Και έχω δει αρκετού ανθρώπου γενικά στη ζωή μου που να είναι υπερφυσικοί δίπλα σε μένα. Όμω, αυτό που στη δική σου περίπτωση τονίζω ξανά, είναι το κομμάτι του μυαλού, είναι το κομμάτι τη θέληση. Είναι κάποια πράγματα τα οποία χρειά... πολύ λίγοι άνθρωποι τα έχουν. Γνωρίζοντα ότι ξέρει δεν έχω δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρεις ότι το σώμα σου σε βοηθάει και έχω το ταλέντο και είμαι εκεί και απλά έχω και ένα καλό μυαλό και προχωρά και άλλο να, να λε. δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό το πράγμα δεν ήμουνα σε αυτόν τον κόσμο δεν έπρεπε καν να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή mm -hmm. και όμω είμαι και τα έχω καταφέρει mm -hmm. αυτό είναι αυτό είναι που έχει σημασία ναι. αυτό είναι αυτό που έχει είναι. σημασία Κωνσταρίκα Δύσκολη προσπάθεια για αυτή. Ε, πολύ υγρασία. Έχει επισκεφτεί ζούγκλε, οπότε καταλαβαίνει το τι σημαίνει. Να σε καταπίνει. Αν ήμουν στην ίδια ζούγκλα. Να σε καταπίνει. Okay. ένα μέρο το οποίο ένα... Έχεις... νιώθω ότι έχει έναν αόρατο εχθρό. Συνέχεια. <laughs> Ο οποίο σε... Σε... σε, καταπίνει σιγά-σιγά <laughs> και, ναι, και ναι. σε τρώει σιγά-σιγά. Όταν πριν φτάσω εκεί, ε, μου είπαν ε, μη φοβάσαι τα μεγάλα ζώα, αυτά που δεν φαίνονται να φοβάσαι. Γιατί εγώ έλεγα που περνάμε τόσα ποτάμια, έχει κροκόδιλους ναι, 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 θα... και εγώ έτσι νιώθω. Ναι, και εν τέλει καταλαβαίνεις ότι τα μικρόβια της ζούγκλα είναι αυτά που μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά. Και τα κουνούπια. Και τα κουνούπια και τα έντομα. Οπότε mm -hmm. κόλλησα εγώ κάτι, κάποιο μικρόβιο mm -hmm. και έκανα εμετούς και διάρρηση συνέχεια. Oh. Οπότε αφιδατονόμουν πάρα πολύ, νιώθα πάρα πολύ αδύναμος και δεν ξέρω κι εγώ πως έβγαλα αυτόν τον αγώνα με πάρα πολύ προσπάθεια ε, από τις πιο δύσκολες προσπάθειες που έχω κάνει από τις πιο δύσκολες Πόσες μέρες ε, Πέντε μέρες Πέντε μέρες Είσαι κάνει μπάνιο Μπάνιο πού Στα άλλα δεν ρωτάω, Όλα εκεί είχε βρει κάπου για να κάνεις ένα μπάνιο σε ένα ποταμό κάπου Περνούσαμε 100 ποτάμια μέσα στον αγώνα Βουτούσα μέσα και έκανα. Ήμουν βρεγμένο συνέχεια. συνέχεια. Πέντε ναι, ναι, μέρες ναι, 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 ήσουν βρεγμένο ναι, ναι, ναι. συνέχεια. Από πάνω μέχρι κάτω ήσουν βρεγμένο συνέχεια. Και λες πότε σταματάει αυτό το πράγμα. Πέντε μέρες να τρέχει, είναι εκεί πληγές, το δέρμα μαλακώνει. Mm. Κυ κυρίως στα παπούτσια κάτω. Βέβαια, βέβαια. Yeah. Ήταν πολύ... πολύ επώδυνο. Πόσα χιλιόμετρα. 256. Ημερομηνία. Ε... Ε... Φεβρουάριο. Φεβρουάριο. Φεβρουάριο νομίζω. Εκεί. Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Και οι θερμοκρασίε ήταν 30 και πάνω, ε. Ναι, 35, αλλά η αίσθηση ήταν. 55 με την υγρασία. Δεν πίστευα ότι. Ναι, ναι, και μπορεί να βρέξει, α πούμε, Φεβράριο. την ίδια ώρα. δηλαδή, το επίπεδο τη υγρασία έχει βρεθεί. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει το πόσο αλλάζει δραματικά ναι, τη θερμοκρασία ναι. και την αίσθηση. Είναι αδιανόητο. Επερνούσα περνούσα από κάποια κομμάτια τα οποία ήταν Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι του αγώνα όπου ήμουνα σε ένα μονοπάτι όπου δεξιά και αριστερά είχε πολύ μεγάλα φυτά τα οποία ήταν βρεγμένα από την υγρασία και εκεί είχε, ε, ο ήλιο τα είχε χτυπήσει mm. αυτά τα, αυτά τα, τα φυτά. Και την ώρα που περνούσα ενδιάμεσα ένιωθα σαν να μην είχαν βάλει σε φούρνο. Ah. Δηλαδή άλλαζε η θερμοκρασία μέσα σε πέντε μέτρα η αίσθηση. Αδιανόητο, αδιανόητο. Δεν yeah, yeah, yeah. μπορούσα να το πιστέψω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Με, με βοηθούσε το γεγονό ότι ήμουν από Κύπρο που είναι συνεχώ 100% υγρασία. Ναι. Yeah. Εντάξει, είναι διαφορετική όμω η Είναι τροπικό ζωγές, είναι και τροπικό κλίμα. Και στη Φλόριδα ναι. υπάρχει τροπικό κλίμα. Α, όπου ήμουν πάντα εν μέρη κάπω εξοικειωμένο, εγώ στο Αμαζόνιο θυμάμαι ότι είχε τόσα πολλά κουνούπια που μου είχε, μπει, είχε πιάσει μια παράνοια. Λέμε εκατομμύρια, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κουνούπια. Και μην έχει μια παράνοια ότι μπορεί να μπουν μέσα. Γιατί συνεχώ αναπνέει, να, Άμα έχει ναι, ναι. χίλια μόνο έτσι. εδώ. <laughs> και ήμουν ένα μια μπαντάνα μέσα στο τροπικό κλίμα σε αυτό το πράγμα. Και το είχα τόσο σφιχτά που μου είχε βγάλει σημάδια εδώ, α πούμε, από το σφίξιμο. Και το είχα μέσα μας πω αυτό, και περπατούσα όλη μέρα έτσι δεν με ενδιαφέρεται τίποτα. Μια φάση, α πούμε, είχα μπουχτεί το πολύ που θέλουν να κάνω μπάνιο, αυτό που σου έλεγα πριν. Που ξέρει, αυτό που λέμε για μεγάλα ζώα. Α, εδώ έχει, παντού έχει πειράχα. Παντού, παντού. Red belly πειράχα. Και έχει σπάσει τα νεύρα μου. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ρε φίλε, πράγκα, κάνουμε ένα μπάνιο κάποια στιγμή. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε όλοι βουτή με στο μπάνιο. Δηλαδή, με στο Αμαζόνιο, δηλαδή. Γιατί. Πολύ απλά μπουκτίζει. Αυτό που λε, Yeah, <laughs> Έρχεσαι. Τι σου άφησε αυτό το. που ήταν νομίζω και το πρώτο σου έτσι μεγάλο στο... στο, εξωτερικό, έτσι. Το. Το τρίτο μεγάλο μου. Το τρίτο είχα... μεγάλο. είχα κάνει ήδη 150 χιλιόμετρα στο Ροβάνι, μετά είχα κάνει ah, την έρη μου και μετά έκανα τη ζωή. Α, οκ, οκ, οκ. Εντάξει. Πολύ, πολύ, δυνατή εμπειρία. Πολύ δυνατή εμπειρία. εντάξει, μου άφησε κάποια στα πόδια σημάδια από έντομα. Αυτό. Αλλά Τίποτα σημαντικό. Ναι. Τίποτα σημαντικό. Γενικά ήμουν πάρα πολύ τυχερό όλα αυτά τα χρόνια που πλην το Everest που δεν μου άφησε τίποτα σαν πρόβλημα. Κουσούρια. Ναι. Είμαι σου. Πέρα από τραυματισμό. Τα τελευταία δέκα χρόνια πονάω συνέχεια. Mm. Και στα πόδια και στι πατούσε. Και... Εντάξει, είναι πράγματα φθορέ οι οποίε είναι πάρα πολύ φυσιολογικέ να υπάρχουν όταν έχει υποβάλει τον εαυτό σε μια τέτοια διαδικασία. Έχει έμαθα του Αστραγάλου. Έχουν εντάξει. Ναι, αχίλ, όχι, αλλά Αστραγάλου τέτοια. Ναι, Υπάρχουν φάσει που λέω κουράστηκα και φτάνει και δεν μπορώ να το κάνω άλλο, αλλά είναι, είναι πολύ φυσιολογικέ σκέψει αυτέ. Ναι. Πολύ φυσιολογικέ σκέψει. Ε, Ποιο άνθρωπο θέλει να πονάει, κανεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο που θέλει να πονάει. Ε, αλλά λε ότι αξίζει για να κάνω αυτό εδώ, το οποίο έχω σαν όνειρο. Για κάποιους δεν αξίζει. Γι' αυτό δεν το κάνουν όλοι. Δεν... Κατάλαβε. Ε, δεν είναι όλα για όλους. Γι' αυτό. Προσπαθεί να περάσει αυτό. Δεν είναι όλα για όλους. Μπορείς να κάνεις τα πάντα, σαν άνθρωπος, σχεδόν τα πάντα, αλλά δεν είναι όλα για όλους. Δεν είναι όλα για όλους. Δεν είναι όλα για όλους. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Κοιτάξτε, ε, δεν είναι όλα για όλου και εννοείται. Και να σου πω κάτι, είναι το ωραίο αυτό. Είναι ωραίο που εμεί 8 ναι. δισεκατομμύρια έχουμε τόσε πολλέ διαφορέ. Ναι, υπάρχουν στερεότυπα. Εννοείται. Μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, αν δει τη ζωή που κάνει ένα νομικό και τη συγκρίνει με άλλου νομικού παγκόσμια, θα βρει πολλέ. Στον τρόπο λειτουργία του εγκεφάλου. Ναι, 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 ναι. Ένα γιατρό. Ένα χειρούργο, ο οποίο όλη μέρα. Ένα βλέπει όργανα. Βλέπει πεθαμένο σε τραπέζι. Πώ νομίζει ότι θα είναι η ζωή του γενικά σε σύγκριση με άλλου γιατρού που κάνουν τη ίδια Έχουν μπορεί παρόμοια στοιχεία. Mm. Ε, και αυτοί παλεύουν εσωτερικά μέσα του. Αλλά το γεγονό ότι δεν είμαστε ήδη και ω άνθρωποι, γιατί ξέρει. Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο άνθρωπο, ενώ βρίσκονται τόσα πολλέ διαφορέ μεταξύ άλλων ζώων και εμά, όταν δει ένα λιοντάρι, ένα χαμελέοντα, ένα φίδι, αν σου πούμε, αυτή είναι μια βασιλική κόμπρα. Δεν ξέρει 10 πράγματα για τη βασιλική κόμπρα ή πέντε. Στερεότυπα. Ναι. Αν σου πούν όμω ότι αυτό είναι ένα άνθρωπο, ναι, οκ, okay, περπατάει, Μπορεί να τρέξει, κάνει αυτό, ξέρω. Αλλά έχουν τόσε χιλιάδε διαφορέ μεταξύ του. Του πολλέ διαφορέ. Και όλα έρχονται ξανά από το μυαλό. Δεν είναι μόνο το adaptation που παίρνει από το σώμα. Δηλαδή, βλέπει ένα λιοντάρι, μια τίγρη, ξέρει ακριβώ 10 πράγματα. Και θα, που θα το... τα κάνει. Ναι, το χαρακτηρίζουν. Το χαρακτηρίζουν. Γι' αυτό και. Ε, ε, τα βλέπουμε ας πούμε συνεχώ και αυτά μα εξητάρουν ότι αυτά είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του ζώου. Ενώ με τον άνθρωπο δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Mm. Ε, ωραία. Ε, ε, ερημος, που έγινε μια φορά από ό,τι θυμάμαι. Από έγινε, μια, φορά, ναι. έγινε μια φορά αγώνα αυτό. 270 χιλιόμετρα, πέντε ημέρε. Mm. Ε, Πολύ ψηλέ θερμοκρασίε τη μέρα, πολύ χαμηλέ τη νύχτα. Για αυτού που δεν ξέρουν, ότι mm -hmm. βράδυ στην έρημο πέφτει δραματικά η θερμοκρασία. Τότε είχα σαν ομάδα υποστήριξη τον αδερφό μου και τον φίλο μου τον Γιώργο, τον Σαπίδι. Ε, εντάξει, με βοήθησαν πάρα πολύ. Ήταν μαζί σου στην αποστολή. Ήταν μαζί μου σε κάποια σημεία του αγώνα που μπορούσα να το συναντήσω. Mm -hmm. ε, εν τέλει βγήκε και αυτή η προσπάθεια μετά από πέντε ημέρε. Έμεινα πάρα πολλέ πληγέ στα πόδια από την άμμο. Είχε ξεσκίσει η άμμο στα πόδια μου και τι πατούσε μου. Είχε πάθει κάποια μικρά εγκάβματα στα χέρια από τον ήλιο. Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι ότι φορούσε και κάτι ε, ψηλέ μπότες, έτσι. Ναι, 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 ναι. Για να μην μπαίνουν μέσα τα. Η ε, άμμο. Ε, εντάξει, μπορώ να σου πω ότι για πάρα πολλού μήνε έβγαζα άμμο από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού μπορείς να φανταστεί. Δηλαδή, είχα γεμίσει τόσο πολύ άμοκο και τα πράγματά μου, που όταν γύρισα στην Ελλάδα, μετά πάρα πολλού μήνε μετά, έβρισκα ακόμα μου, Έβρισκα ακόμα άμμο. Ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ευτυχώ που είπε σπίτι. γιατί νομίζω, ότι θα μου πει, ξέρει, έβγαζα τόσο άμμο από οποιοδήποτε μέρο του σώματό μου και λέω, πρόσεξε να πει. Αυτό έγινε για λίγε μέρε. Ναι, εντάξει, είναι φοβερό. Ε. Ναι, είναι φοβερό. φοβερό. Και, και φοβερό το κόντρας, δηλαδή η αντίθεση που κάνει. Δηλαδή, φεύγεις από την έρημο, πας, α, είσαι αρκτική. Φεύγει πα έρημο, φεύγει πα Κουσταρίκα, φεύγει πα ε, ναι. δηλαδή, σε ξανά Δηλαδή, έχει σε διάφορε θερμοκρασίε. Δεν είναι μόνο οι αποστάσει, είναι και οι θερμοκρασίε που έχει υποβάλει το σώμα σου. Εντάξει, αυ, αυ, αυτό ήταν το οποίο ήθελα να κάνω εγώ. Έτσι, δεν είμαι ούτε γρήγορο ούτε υπεραθλητή. Θέλω απλώ να δοκιμάσω τον εαυτό μου και να εξερευνήσω αυτά τα μέρη mm. και να δει πώ ανταποκρίνεται και ψυχικά και σωματικά σε αυτά τα μέρη. Αυτό ήταν ο στόχο μου. Εντάξει, νομίζω ότι τα κατάφερα. Νομίζω ότι τα κατάφερα. Είδα τον εαυτό μου σε όλε τι συνθήκε που υπάρχουν. Σε πολλέ αποστάσει, από μι μι μικρέ, μεσαίε μέχρι πάρα πολύ μεγάλε, όπω είναι τα 500 χιλιόμετρα. Σε υψόμετρο. Ε, εντάξει, στα 32 μου νομίζω ότι έκανα παραπάνω πράγματα από αυτά τα οποία πίστευα ότι θα ζήσω σε ολόκληρη μου τη ζωή. Ναι. Ε, τι σου αφήνει. Τι μου αφήνει. Τι σου είχε αφήσει μάλλον, δηλαδή ο λόγος όταν ολοκληρώθηκε και αυτό. Ναι. Ε, κοίτα. Μέχρι το κομμάτι του Everest δεν έχω να σου πω τίποτα. Μπορώ να σου πω μόνο το ότι μου αφήνει μόνο ευχάριστης αναμνήσεις όλα σε έχω κάνει. Mm. Το ότι χάσαμε το, okay. το Jason στο τελευταίο δεν δεν μπορώ να πω ότι μου αφήνει αποκλειστικά μια χαρά. Ναι, ανθρώπινη ζωή και ήταν, ήταν η, η ομάδα μας ε, υποψιάζομαι ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα όταν ασχολήσαμε αυτά. Ε, με αυτά τα χρόνια συνειδητοποίησα κάτι φέτος ακούς ότι πεθαίνει κάποιος από το ευρύτερο κύκλο σου γνωστός γνωστού μετά πεθαίνει κάποιος γνωστός σου μετά ασφίγγει ο κλειός πεθαίνει κάποιος από την ομάδα σου και συνειδητοποιήσει ότι με μαθηματική ακρίβεια αυτό κάποια στιγμή θα συνεχίσει θα οδηγήσει και σε σένα. Είναι μαθηματικά. Είναι μαθηματικά. Και, και δεν είναι όλα με τη, με τη σωστή σειρά του, μαθηματικό. Όχι. Όχι, και δεν είναι με τη σωστή σειρά. Αλλά είναι δεδομένα. Ε, είναι μαθηματικά. Δεν κάνουν ποτέ τα μαθηματικά. Ε, και όταν το συνειδητοποιείς αυτό. Ε, ξέρει, είναι πάρα πολύ περίεργο. Οπότε αφήνει μία από τη μία πλευρά χαρά και ευχαρίστηση ότι αυτά τα χρόνια βρέθηκα σε όλα τα μέρη αυτά τα οποία πίστευα και ήθελα από μικρός να επισκεφτώ. Το... Η τελευταία προσπάθεια έχει μέσα του και ένα αλλά. Και θα ήταν πολύ ψεύτικο το να πω ότι δεν έχει μέσα του αυτό το αλλά και αυτό το ερωτηματικό πιστεύω ότι καμιά κορυφή δεν αξίζει την ανθρώπινη ζωή. Και το πιστεύω αυτό. Εννοείται. Ναι. Το πιστεύω. Είναι πολύ ωραία τα όνειρα και το όραμα και να έχεις πάρα πολύ μεγάλους στόχους. Αλλά δεν αξίζει τίποτα όσο η ανθρώπινη ζωή. Και όπως είπα πριν δεν υπάρχει τίποτα ηρωικό και ρομαντικό το να πεθαίνεις στα 8.500 μέτρα μόνος. Είναι πολύ σκληρή η σκέψη και η συνειδητοποίηση ότι πεθαίνεις μόνος σου και αβοήθητος. Είναι πάρα πολύ σκληρή σκέψη. Πιστεύω είναι ότι χειρότερο. Και πολλέ φορέ εγώ στη Για του ανθρώπου που μένουν πίσω. Και για του ανθρώπου που μένουν πίσω. Για ε, του δικού του ανθρώπου. Έχουμε οικογένειε. Κάποιοι έχουν και παιδιά. Και, είναι... και, τα παιδιά. Και η μητέρα αυτού του ανθρώπου. Ε... δηλαδή να σκεφτεί το παιδί τη. Η γυναίκα του ίσω. Η φιλανδά του. Κατάλαβε. Ε, ε... ε, 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 είναι πράγματα που σίγουρα αφορούν την κάθε οικογένεια. Ε, αλλά είναι πράγματα δύσκολα. Είναι πράγματα δύσκολα. Γιατί όλοι θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Έτσι. Θα το σκεφτόμαστε, αλλά όλοι θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Για κάποιους ο χρόνος πάγωσε εκεί. Ήταν αυτό. Ήταν αυτό. Εκείνη τη μέρα θυμάσαι πόσοι άνθρωποι πεθαναν. έχει στατιστικά δεν θυμάμαι, όχι. Δεν θυμάμαι. Συνολικά πεθάνανε νομίζω περί τους 20 ανθρώπους. 20 ανθρώπους. Ναι. Και ανέβηκαν περίπου καμιά κατοδοδοδοριά. Πόσο. Ε, ανέβηκε το 30 ή 35% από τις 463 άδειε που βγάλανε φέτος. Νομίζω αυτό ήταν το ποσοστό. Ανέβηκε το 30%. 35%. Ε, άρα κάπου εκεί. Ναι. Ναι. Γιατί νομίζω μέχρι τους 200 μπορούν να πάνε. Έχω ακούσει μια φορά για 230 σε μια πολύ καλή περίοδο. Ναι. Πρέπει να ήταν το 19, νομίζω, ή το 21. Το 21 ίσως, γιατί το, το 19 29. ήταν που έγινε το μποτιλιάρισμα πάνω στο, ναι. στο χιλαριστέπ και πέθανε πολλοί κόσμοι πάλι. Mm. Και... Ήταν μια που, αν θυμάσαι, το είχε βάλει και το New York Times ως φωτογραφία που έβγαλε κάποιο και του έδειξε όλου πάνω στην κορυφή. Ναι, ναι, ναι. ναι. Το 19, ναι. 19 έγινε αυτή. Ε, και τώρα πριν λίγο καιρό στο ΣΥΣΑ ΑΠΑΓΜΑ χάθηκαν πάλι έτσι ορειβάτες ε, και μια κομπέλα ε, που θα γνωρίσει στο, στο Νεπάλ η Άννα από χιονοστιβάδα. Είναι τόσο αστάθμητοι παράγοντες σε, σε αυτά τα υψόμετρα που δεν υπάρχει κανόνας. Απλώς μπορείς να κάνεις μια, ένα risk management στα πλαίσια του εφικτού αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί αστάθμιοι παράγοντε. Παραμένει ένα ρίσκο το οποίο δεν μπορεί να υπολογίσει. Δεν μπορεί να υπολογίσει. Δεν μπορείς να πόσο ανθρώπινος οργανισμός, ο να πόσο ανθρώπινο ο οργανισμό σου θα αντιδράσει στο, στο υψόμετρο. Ή αν θα έχει πλευρικού ανέμου οι οποίοι θα σε εξουθενώσουν και θα καταναλώσει παραπάνω οξυγόνο. Είναι πράγματα τα οποία τα βάζει μέσα στην εξίσωση, αλλά πιστεύει και Σκέφτεσαι ότι καλύτερα να μην συμβούν. Έχεις, έχεις κάνει τη σκέψη ότι... Σίγουρα μπορεί να την έχεις κάνει. Ότι, ρε παιδί μου, ε, μπορεί να βρωθείς σε ένα τέτοιο σημείο που να μην αντέξεις και να <σχε> θες κι εσύ να καθίσει για δύο λεπτά σε εισαγωγικά και να χάσει τη ζωή σου. Μα δηλαδή να... αυτό που έγινε εκείνη την ημέρα στο, μετά την κορυφή στο Everest, ε, ο θάνατος δεν ήταν μια υποθετική συνθήκη, ένα υποθετικό σενάριο. Δηλαδή, υπήρχε η στιγμή που πραγματικά πίστεψα ότι θα πεθάνω. Το, το πίστεψα. Μα, mm. μα το ένιωθα. Όταν μου τέλειωσε το οξυγόνο και άρχισα να έχω τάση για κατάλαβα ότι δεν, δεν έχω ούτε τον χρόνο, ούτε τον τρόπο να κατέβω. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή πραγματικά πίστεψα ότι θα αντέξω μάξι μια ώρα. Δεν mm θετικό σενάριο το ότι πεθαίνει. Και όταν πέρασε η ώρα, ανάμιση ώρα, δύο ώρε, τρει ώρε. Κάποια στιγμή είπα ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό στου δικού μου ανθρώπου. Το να μην του αποχαιρετήσω και να είναι η τελευταία φορά που μίλησα στου γονεί μου πριν λίγε ώρε, γιατί του πήρα από την κορυφή τηλέφωνο. Και έλεγα δεν μπορώ να του το κάνω αυτό. Και είπα ότι δεν θα πεθάνει σήμερα. Δεν θα πεθάνει σήμερα. Δεν είναι η μέρα αυτή. Ε, και σε, σε σκληραίνει αυτό. Σε σκληραίνει. Το να αποδεχτείς το θάνατο. Σε, σε αλλάζει. Σου αλλάζει πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα. Πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα. Πιστεύεις ότι... Ο... Καλό είναι στους ανθρώπους να μας υπενθυμίζεται συχνά πυκνά ότι υπάρχει ο θάνατο. Δηλαδή, χθε έλεγα σε ένα νεαρό παιδί στο γυμναστήριο μου, σε έναν Κύπριο που μιλούσαμε και του λέω ένα ωραίο μότο που είχα δει που είναι ότι σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία σου μέρα. Απλό, μπανάλ. Αλλά του λέω κάποτε το είχα βάλει πίσω από την πόρτα του δωματίου. Δηλαδή, όταν είμαι πριν χρόνια, το είχα πίσω από την πόρτα. Δηλαδή, κάθε φορά που κλείνα την πόρτα του δωματίου, το έβλεπα. Και αυτό μου έδινε κίνητρο για να θέλω να ζήσω. Δηλαδή, η, η συνεχής υπενθύμηση του θανάτου μου έδινε κίνητρο για να ζήσω. Κοίτα, αυτό έχει διπλή ερμηνεία. Δεν μπορείς να ζεις την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία. Γιατί αν μου λες εμένα ότι ξέρεις τι, αύριο πεθαίνει, ο τρόπος που θα λειτουργούσα σήμερα θα ήταν ε, πολύ διαφορετικός. Έτσι, θα πήγαινα να κάνω 200 πράγματα τα οποία θα ήθελα να κάνω. Ε, είναι καλό να συνειδητοποιούμε ότι από αυτή τη ζωή είμαστε περαστικοί και ότι είναι πραγματικά πολύ μικρό το διάστημα το οποίο μας δίνεται για να έχουμε ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό μας και να κάνουμε κάποια πράγματα. Αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Γιατί αν μου έλεγε εμένα τώρα ότι θα ζήσει άλλο ένα μήνα, ενδεχομένω να πήγαινα τώρα στο Καπαδίο. Mm. Αν ήξερα όμω ότι θα πεθάνω σε ένα, σε ένα μήνα. Τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα θα πήγαινα στο Καπαδίο. Καταλαβέ. Οπότε έχει διπλή ερμηνεία. Είναι καλό να συνειδητοποιούμε ότι από αυτή τη ζωή είμαστε περαστικοί και ότι έχουμε πραγματικά ένα σύντομο. Χρονικό διάστημα να κάνουμε πράγματα και να ζήσουμε εμπειρίε, αλλά το all in δεν είναι για όλου του ανθρώπου. Δεν είναι για όλου του ανθρώπου mm -hmm. και δεν είναι για, για όλε. για κάθε ψυχοσύνθεση. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν. δεν μπορούν, δεν μπορούν να, να, αντέξουν να αντέξουν αυτές. τα αντέξουν αυτά. Ναι, αλλά θα σου πω στο Κοντράρο. Το all είναι το δικό σου, είναι το καπαδίο. Το all in ενό ανθρώπου από τι Φιλιππίνε που δουλεύει 18 ώρε την ημέρα. Ε, ό,τι σημαίνει all για τον ναι. καθένα. Έτσι, είναι αλλά... να πάει να βρει τον πατέρα του που δεν έχουν μιλήσει εδώ 25 χρόνια και να τον αγκαλιάσει. Συμφωνώ. Είναι το all για έναν άνθρωπο ο οποίο νιώθει δηλώδη να πει στη γυναίκα που αγαπούσε τόσα χρόνια ότι την αγαπάει και δεν είναι τα κότσια. Ναι. Το κάνει. Ναι. Το δικό μου το all έχει πολύ μεγάλο ρίσκο. Οπότε. Mm. <laughs> Ωραία. Όμω αυτή η... το, το γεγονό ότι ήρθε πολύ κοντά με το θάνατο, σε κάνει να θέλει να ζήσει. Ναι. Εκτιμάω πολύ διαφορετικά τα πράγματα πλέον. Ε, του φίλου μου, την οικογένειά μου, ε, τη, τη, δουλειά μου, το ότι περπατάω, το ότι φοράω παπούτσια, το ότι ζω και αναπνέω, το ότι σηκώνω το πρωί και πίνω καφέ, το ότι ακούω μουσική. Ε, δεν γίνεται να μην σε αλλάξει αυτό το πράγμα. Όταν έχεις αποδεχτεί κάποια στιγμή στη ζωή σου ότι ήσουν μέχρι, μέχρι εδώ. Ε, έπαθα το λιγότερο κακό που μπορούσα να πάθω αυτά τα 10 χρόνια. Ήταν ένα μήνυμα. Mm. Σίγουρα ήταν ένα μήνυμα. Ήμασταν πάρα πολύ άτυχοι. Έτσι, πάρα πολύ άτυχοι. Αλλά συμβαίνει. Συμβαίνει. Είναι η φύση. Δεν μπορείς να κατακτήσεις ποτέ τη φύση. Ναι, ναι. Ποτέ, ποτέ. Και δεν υποσχέθηκε κανεί ότι θα είναι και μια πολύ όμορφη μέρα στο Everest. Ναι. Είναι το Everest. Θέλω να πω ότι είναι 8-8-48. Πόσο ωραία περιμένει να είναι. Ωραία, mm. Έχει τύχη. Έχει τύχη σε ανθρώπου yeah. να, να βρουν sunshine. Ναι, έχει τύχη. Και να έχει πάνω μόνο μείον 20. Mm. Αλλά έχει τύχη και το δικό μα. Σκέψτε μου, φίλε, στο μείον 20 και έχει κόσμο ο οποίο στο μείον 20 μπορεί να μην αντέξει, α πούμε. Εντάξει. Yeah. Υπάρχει. Ναι, φοβερό. Υπάρχει. Στο μείον 50 όμω, με ανέμου πάνω από 50 χιλιόμετρα, 60, <φυ> δεν αντέχει κανεί. Ναι, ναι. Δεν αντέχει κανεί. Μάρι, είμαστε το 2029-2030. Ωραία. Βάζω το Back to the Future εδώ, τον DeLorean, και έχουμε φύγει. Και βρίσκουμε τον Μάριο του Γιαννάκου μετά από τόσα χρόνια, μετά από λίγα χρόνια, ε, που θα, που θα ήθελε να τον δει, Θες να τον δει να συνεχίζει να κάνει αυτά τα ανεκπλήρωτα όνειρα, να, να, να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια να είναι ο ίδιο, ή θα ήθελε να τον δεις σε ένα διαφορετικό μονοπάτι. Ε, κοίτα, πιστεύω ότι στη ζωή ενό ανθρώπου υπάρχουν πολλοί κύκλοι. Ε, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός ο θεσμός της οικογένειας. Οπότε σε δέκα χρόνια ε, θα ήθελα να με φανταστώ το να έχω παιδιά και να μεγαλώνω σωστούς ανθρώπους. Mm -hmm. ε, σίγουρα όχι μέσα στην πόλη, κάπου έξω, mm. που έχει καθαρό αέρα και σίγουρα όχι φασαρία και να ασχολούμαι με το βουνό και με όλες αυτές τις δραστηριότητες... σε πολύ διαφορετικό πλαίσιο πλέον. Σε πολύ διαφορετικό πλαίσιο. Ε, είμαι σε μία φάση της ζωής μου που... Ε, συνειδητοποίησα ότι... είμαστε αριθμοί. Είμαστε αριθμοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και στατιστική. Mm. Ε, οπότε, το να συνεχίσω 10 χρόνια με τον ίδιο ρυθμό, τι ίδιε δραστηριότητε, αυτό θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα σε, σε απώλεια. Το να διαλέξω να δεστάρω τον εαυτό μου σε πιο σε διαφορετικά project και διαφορετικέ συνθήκε, όπω είναι το τρέξιμο, να, να τρέξω στην έρημο ή σε κάποιο φιλόξενο μέρο, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι OK. Είναι okay. Αλλά το να συνεχίσω τις αναβάσεις σε, σε κάποιο άλλο πολύ ψηλό βουνό, ε, αυτό δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω. Αυτό που αναφέρει πριν για ότι είμαστε αριθμοί και στατιστικοί. Έρχεται και δένει με τον Πιθαγόρα, ο οποίο λέει ότι ουσιαστικά είμαστε αριθμοί και αναφερόταν και στο σύμπαν. που λειτουργούμε εν αρμονία. Και αυτό είμαστε. Δηλαδή, δεν είμαι στατιστικά ω άνθρωποι είμαστε αριθμοί. Ναι, Εσύ είσαι ναι, το 2025 και εγώ το 2027. Είμαστε αριθμοί και τα πάντα, τα πάντα σε αυτή τη ζωή πιστεύω. Δηλαδή, ότι είναι μα, μια μαθηματική εξίσωση. Όπου λειτουργούν όλα με μια αρμονία που κανεί μπορεί να μην μάθει ποτέ πώ δουλεύουν. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλά πρόσθεσα το κομμάτι που θυμόμουν με τον Πιθαγόρα και που εξέλιξαν μετά. Α, ο Νεύτονα και ο Γαλιλαίο. Ε, αντιλαμβάνομαι αυτά που λες και εύχομαι να, αυτά που σημερίζεσαι και αυτά που θες να δεις τον εαυτό σου μετά από τόσα χρόνια πραγματικά να γίνουν. Ε, πιστεύω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος όμως θα, πάντα θα βάζει στόχους, απλά θα αλλάζουν οι στόχοι του. Ναι, σίγουρα. Θεωρώ ότι αυτό που θα σε κάνει να ζεις τη ζωή και να ψηφάς το, Κατάλαβε, να θε να, 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 να ζήσει ουσιαστικά είναι αυτό. Δεν σου λέω ότι πρέπει να είναι ο κίνδυνο, αλλά είναι λίγο το άγνωστο. Θεωρώ ότι θα κυνηγά το άγνωστο. Μπορεί το άγνωστο αύριο φυσικά να έρθει μέσα από δουλειά, μπορεί να έρθει μέσα από Έτσι. διάφορα πράγματα. Mm. Απλά θεωρώ ότι δεν θα σε ποτέ ordinary. Ο κανονικό, ο normal, ο average Joe. Θεωρώ ότι πάντα θα, θα κοντράρει το σύστημα. Θα, θα σπάσεις το status quo τη ζωή με διάφορου τρόπου. Δεν θέλω ότι θα σπάσει του κανόνε και να παρανομεί, αλλά θεωρώ ότι. Θα είσαι ο άνθρωπο ο οποίος θα το κάνει. Μπορεί αύριο να γυρίσει τι ακτίνε σου σε ένα άλλο περιβάλλον. Ναι, Αλλά μπορεί, δε... μπορεί. Ναι, κατάλαβες. Ε, θα εκπλαγώ φυσικά μετά από 10, 15, 20 χρόνια α, να ξέρω ότι ξέρεις, απλά άραξα. Δεν νομίζω να άραξε. Δεν, δεν είναι απλά Ναι, ναι, ναι. Απλά θα βάζει συνεχώ διαφορετικού στόχου. Που Έχει. το έχω δει πολλέ φορέ σε ανθρώπου, διότι ξέρει και δεν είναι κακό, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι λε και Λε και είναι retirement day, mm. δηλαδή λε και είναι η μέρα η οποία λες και ένα ποδοσφαιριστή τελειώνει στα 35 το ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό ε, δεν σημαίνει κάτι. Αντιθέτω, πρέπει να το δεις ότι ως τώρα ξεκινάει η δεύτερη φάση τη ζωή μου. Θεωρώ ότι σε μια φάση τη ζωή που ίσω μπορεί να θε βάσει ένα, ένα κλείδωμα, απλά και μόνο, μην το φοβάσαι Αυτό πέφτει συνοκώ, απλά για να πα. Στην επόμενη φάση. Θεωρώ ότι είσαι σε ένα μεταβατικό στάδιο αυτή την περίοδο τη ζωή σου. Αυτό βλέπω και απολογούμε αν κάνω λάθο αλήθεια. Όχι, αλλά... όχι, όχι, όχι. όχι. Α... Είναι... Αλλά ξέρω ποιο είναι το επόμενο βήμα για μένα. Ξέρεις ποιο, είναι το, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Ε, τώρα έχουμε αρχίσει και με τον φίλο και συνεργάτη πλέον, τον φίλο μου τον Σταύρο, ε, μια εταιρεία αναβάσεων, mm -hmm. ένα σέντ, ε, όπου θέλουμε... Να δημιουργήσουμε μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία για του ανθρώπου οι οποίοι θα εμπιστευτούν να mm -hmm. εξερευνήσουν τα μέρη τη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Μπράβο. Ε, με κατασκήνωση σε δάσο mm -hmm. και για οικογένειε και για παιδιά, να είναι προσβάσιμο σε όλου. Και για μένα ε, αυτό είναι ένα προσωπικό στόχο το να φέρω νέο κόσμο στο βουνό και στη φύση. Ε, είναι για μένα το master plan mm -hmm. αυτό και με κάνει πραγματικά πολύ χαρούμενο που έχω την ευκαιρία να μαζί με τον φίλο μου το, το Σταύρο να, να το επιχειρήσουμε αυτό. Ε, ο Σταύρος είναι αυτό που ήταν και στην έρημο μαζί σου. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. Ο Σταύρος, ο Ξίτσα είναι ο άνθρωπο που είναι πίσω από τι κάμερε πολλέ φορέ mm. που κινηματογραφεί κάποιε προσπάθειε. Ah, okay. Α, ναι και είναι και συνοδό βουνού. Οπότε... Μπράβο. Και θα το συνδυάσετε θα και το ναι, μπορεί να συνδυαστεί yeah. πολύ ωραία. Όχι, θα ονομάζεται Ascent. 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 Όπω λέμε, Ascent και Descent. Yeah, okay. Ακριβώ. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραίο, ναι, ναι. Ε. Yeah. κάτσι. Ναι. Yeah. Ε, Καλέ επιτυχίε με αυτό. Α πούμε να πάει πολύ καλά και να γεμίζει. Ε, εννοώ ενώ εσωτερικά να σας γεμίζει με αυτό που κάνετε, να το αγαπάτε και να το υπηρετείτε και να περνάει και καλά ο κόσμος που yeah. έρχεται μαζί σα. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο το, ξέρουμε καλά. Ε, Χωρί καθόλου ρίσκο. Ε, έχει μόνο φαν. Ναι, σίγουρα. Και πολύ exploring. Οπότε... Να περάσει το ωραία. Ναι. Άντε, κάντε το και προσκαλέστε με καμιά στιγμή. Εννοείται. Να <laughs> περάσουμε όμορφα. Εννοείται. Ε, οι προπονήσει σου όταν. Ήσουν. Ε, εντάξει. Είναι διαφορετικέ προπονήσεις, Άλλο είναι τα long runs άλλο κομμάτι είναι ότι η ανάβαση. Πάμε λίγο παραπάνω στο στοιχείο που υπηρετούσε περισσότερο, δηλαδή στι μακρινέ αποστάσει. Πώ ήταν οι προπονήσει σου, Δηλαδή, οι προπονήσει σου ήταν απλά ήταν αυτό το μονότονο. Ξέρει, τελείωνα τη δουλειά μου και έτρεχα δύο ώρε. Σηκώνομαι το πρωί, έκανα μια προπόνηση 10 χιλιόμετρων ίσω, με 15. Mm. Πήγαινα στη δουλειά και το απόγευμα ενδεχομένω έκανα και μια δεύτερη προπόνηση, η οποία περιλάμβανε άλλα 10 χιλιόμετρα. Προσπαθούσα κατά μέσο όρο μέσα στη μέρα να κάνω 15 με 20 χιλιόμετρα. Ε, με ένα rest day. Και Σαββατοκύριακο τα έκανα back to back, μεγάλε προπονήσει. Δηλαδή, τη μία να μέρα έκανα 4-5 και την άλλη μέρα ξανά 4-5 Ε, Για να μαζέψω περισσότερα χιλιόμετρα. Αυτό έχει να κάνει βέβαια ανάλογα και με τον αγώνα. Ε, οπότε, σίγουρα έκανα και διαλυματικέ μέσα στην εβδομάδα. Τρίτη και Πέμπτη. Τρίτη έκανα κυρίω διαλυματική μέσα σε γήπεδο. Mm -hmm. Και πέμπτη ανηφόρε. Τετρακόσάρια γιατί. χιλιάρια διχύαρα. Οπότε, βέβαια αυτά έχω να τα κάνω τώρα περίπου, θα σου πω, περίπου 1,5 χρόνο περίπου σε τέτοιο προπονητικό μοτίβο. Γιατί για το Everest έκανα κάτι πολύ διαφορετικό. Τώρα μιλάς πριν το COVID. Τώρα μιλάω που που εκεί που έκανα. το 2021, εκεί, 2021-2022. <laughs> για το Everest έκανα πολύ διαφορετική προσώ... ναι. προετοιμασία. προετοιμασία. Ε, με αρκετό βάρο mm. πάνω μου, έβαλα και αρκετά κιλά, γιατί ξέρω το πώ ανταποκρίνεται ο οργανισμό μου σε πολλέ yeah, yeah. συνθήκε και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα παράγοντα ο οποίο δεν με εξάντλησε εκείνη τη μέρα που ήμασταν στην κορυφή. Γιατί πάγωσε το φερμουάρ μου και δεν μπορούσα να φάω ούτε να πιω νερό για πάρα πολλέ ώρε. Οπότε είχα απόθεμα. Ε, Οπότε ανάλογα την προσπάθεια πάντα προσπαθούσα ξέρεις, να κάνω μια συγκεκριμένη προσωμείωση την οποία πίστευα εγώ και ότι, και ότι βγάζει νόημα. Δηλαδή πριν την έρημο έκανα το καλοκαίρι στις χειρότερες ώρες της ημέρας προπονήσεις και έκανα μαραθώνιο ή 20 χιλιόμετρα όταν είχαμε σαραντάρια πούμε, στην άσφαλτο. Ε, οπότε ξέρεις είναι η προσέγγιση μου πιο πρακτική ε, και μπορεί να μην είναι σωστά προπονητικά, κάποια από αυτά, ε, αλλά λειτουργούν. Σε έναν άνθρωπο που ενδεχομένως θέλει να κάνει επίδοση κιόλα, να μην λειτουργήσουν. Αλλά σε μένα λειτουργήσαν, γιατί στόχος μου ήταν πάντα να επιβιώσω και να βγω στον τερματισμό μέσα από αυτές τις, ε, τις καταστάσεις. Και νομίζω ότι και αυτό έχει τη σημασία του. Mm. Ναι, ναι. Εξαρτάται από του στόχου του κάθε ανθρώπου, αλλά θεωρώ ότι σου λέω ξανά ότι θεωρώ ο τρόπο που προσέγγιζε στην κάθε προετοιμασία και το κάθε στόχο είναι τόσο δυνατό ο στόχο. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει, ε, μπορείς μπορεί στη ζωή σου να μην σε πεισματάρει. Αλλά αυτό το πείσμα που έβαζε για να αρπάξει ένα στόχο μπορεί να μην το έχει άλλο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή κάποιοι το λένε η δύναμη του μυαλού. Κάποιοι λένε, εγώ θεωρώ ότι αυτό το πείσμα που είχε ώστε να. Ό,τι και να γίνει, εγώ. Ξέρεις, θα τα καταφέρω, θα προσπαθήσω, ναι. θα το βάλω τα δυνατά μου, δεν θα μείνω εδώ. Έτσι ήμουνα και όταν άρχιζα, πριν 10 χρόνια, από ένα πείσμα, γιατί μου λέγανε ότι ξέρεις, δεν μπορεί να τρέξει πέρα από 22 χρόνια. Τότε υπήρχε ναι, αυτή η πεποίθηση ότι πέρα από είναι για άνθρωπους που τρέχουν πάρα ναι, ναι, πολλά ναι, ναι, ναι. χρόνια στην Ελλάδα. Ε, και είπα: Όχι. Hold my beer. Όχι, όχι. Θα, θα το κάνω. Θα βρω τον τρόπο να το κάνω. Ε, και πολλοί yeah. κόσμοι βλέπει μόνο την προσπάθεια σαν προσπάθεια το everest σαν Everest. το τι προεργασία χρειάζεται για να ε, μαζέψεις τους υποστηρικτές και το budget mm. για να έχεις την ευκαιρία να ταλαιπωρείς τον εαυτό σου για να και βάλε μέρες ναι. και μετά ε, είναι ένας πολύ διαφορετικός ναι. αγώνας πολύ δύσκολος και ψυχοφθόρος καλά εντάξει Πάρα και πολύ μέχρι τη τελευταία στιγμή δεν ξέρει αν θα πάρει τα λεφτά σου. Δε, δεν έχει να κάνει με αυτό. Η εμπιστοσύνη με του συνεργάτε είναι αδιαφυσβήτητη. Υπάρχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Το θέμα είναι το ότι ε, προσπαθεί να πεί ανθρώπου που είναι τεχνοκράτε ah, okay. σε εταιρείε. Και έτσι πρέπει να το είναι οι άνθρωποι, έτσι, γιατί δουλεύουν σε, εται, σε εταιρείε και πρέπει να λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένου κανόνε. Ε, πρέπει να πείσει ανθρωπου που ειναι τεχνοκρατε σε εταιρειε και ετσι πρεπει να ειναι οι ανθρωποι έτσι, γιατι δουλευουν σε εταιρειε και πρεπει να λειτουργουν κατω απο συγκεκριμενου κανονε πρεπει να πείσει αυτου του ανθρώπου να πιστέψουν στο όνειρό σου ένα όνειρο το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Mm. να πεθάνεις. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο το να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Ε, εντάξει, εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός που ε, αυτά τα χρόνια έχω βρει συνεργάτες που πορευόμαστε μαζί και Θεωρώ ότι είναι θέμα τύχη ή ικανότητα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα ικανότητα. Όχι, όχι. Τύχη δεν υπάρχει σε τίποτα. Ναι, είπε τυχερό γι' αυτό. Είμαι τυχερό από την άποψη ότι όλε οι συνεργασίε που μου έτυχαν ήταν καλέ. Ναι. Ήταν κοιτάξτε, είναι, 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 θέμα ικανότητα και προσέγγιση. Έχει μάθει να προσεγγίζει του σωστού ανθρώπου την κατάλληλη ώρα για τον κατάλληλο σκοπό. Ναι. Και η πειθό σου ε, δεν ήταν ότι ξέρετε, ελάτε και θα, σας, ε, θα κάνω το νερό κρασί. Έχεις δείξει ότι είναι νερό και απλά ουσιαστικά αυτή είναι, είναι η πραγματικότητα. Ξέρεις, όταν πήγαινα και έλεγα στους ανθρώπους ότι θα ανέβω στην κορυφή, ε, το πίστευα. Και ό,τι και να γινόταν. Δηλαδή είχα φανταστεί τον εαυτό μου yeah. ότι θα ανεβαίνει στην κορυφή. Έλεγα, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά εγώ θα ανέβω. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Mm. Και όταν βλέπει ένα άνθρωπος ενδεχομένω. Και εμένα αν έρχονταν ένα παιδί που έβλεπα ότι έχει τόσο μεγάλη φωτιά μέσα του να καταφέρει κάτι, ε, θα το υποστήριζα. Mm. Γιατί αυτό είναι που λείπει έξω. Λείπει η mm. σπίθα. Ναι. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι. κυρίως στην Ελλάδα. Το... Δεν ξέρω αν είναι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι γενικό το. <laughs> το, Ξείς, το στην παρατηρώ. Ρόδι. στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κίνητρα. Ε... Εκτός από, τα, από, κάποια αθλητικά που είναι μονάδες, δηλαδή ο αθλητής Γιάννης, ο αθλητής Στέφανος, η αθλήτρια α, γενικά ή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτός από κάποιες μονάδες, μικρές ή μεγάλες, δεν, υπάρχουν, δεν είναι μια χώρα που δίνει κίνητρα. Κοίτα, θα σου πω κάτι σε αυτό, γιατί το συζητάω πάρα πολύ τελευταία. Μην περιμένεις Κανένα να βρει ποιο είναι το όνειρο το δικό σου. Κανένα. Το όνειρό σου πρέπει να το βρει μόνο και το όραμά σου. Δεν χρειάζεσαι πολλέ φορέ κίνητρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχει βοήθεια από ένα κράτο ή από την κοινωνία. Mm -hmm. Πολλέ φορέ όμω. Δεν μιλάω δεν για αυτό. Ναι. Δεν μιλάω για. ούτε οικονομικού πόρου. Ναι. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λε. Αυτό που λέω είναι ότι θα ήθελα περισσότερο από κάποιε σειρέ ή ταινίε ή τραγούδια. Μπορεί να γίνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το πράγμα, αλλά κυρίως στην Ελλάδα όταν προσπαθώ να δω μια ταινία ελληνική καινούργια που βγήκε το 22, το 23, το 20, περισσότερο με κατεβάζει παρά με ανεβάζει. Ναι, υπάρχει okay. δράμα. Ναι, υπάρχει δράμα. Ε, ε, σε τραγούδια δεν βρίσκω το νέο Eye of the Tiger, αν το παγκόσμιο που θα με <χει> καταλάβεις, <χει> να, okay. να με βράσει, να με ζεστάνει αυτή είναι μια συζήτηση που δεν έχω συχνά πίκρα με ανθρώπου. Δηλαδή το γεγονό ότι οι άνθρωποι καρπώνονταν από αυτό. Δηλαδή καταπιάνονταν από αυτά τα πράγματα. Δεν βρίσκαν ένα αποκούμπι, καταλάβει μια ταινία. Α mm. Άσο, όσο παρέμει, ας πούμε. Τώρα μιλάω για παγκόσμιο επίπεδο. Ε, ο Σιβέρ Σταλόνε με κάποια ρόκι και, ξέρω εγώ, και κάποια άλλε ταινίε γενικά. Υπάρχει κινήσει εκατομμύρια mm. ανθρώπου να είναι σε γυμναστήρια mm. καθημερινά. Κατομμύρια ανθρώπου να έχουν γίνει πυγμάχοι, εκατομμύρια πυγμάχου και γενικά ανθρώπου των MMA να παραμείνουν εκεί. Με τον τρόπο του. Είναι αυτό που ψάχνω σήμερα. δηλαδή Η κατάληξη για μένα είναι ότι ξέρει τα κίνητρα που παίρνουμε σήμερα στη ζωή μα, στο να μα κρατήσει κάτι, κατάλαβε, Και δεν υπάρχουν πλέον. Ισχύει, ισχύει, ισχύει αυτό που Ναι. Δεν υπάρχουν τόσο πολλά ερεθίσματα. Ε, δεν ξέρω. Μπορεί, νομίζω ότι είναι σημάδι των καιρών. Κατάλαβε. Δηλαδή το ότι χρειάζεται κάτι η κοινωνία ώστε να αλλάξει πάλι. Σου λέω ότι. Απλά στην Ελλάδα βλέπω από κάποιου αθλητέ. Αλλά δεν είναι μεγάλο. Δηλαδή δεν είναι όπω. Ξέρω εγώ για παράδειγμα, α πούμε στην Αγγλία που περισσότερο βλέπω φαίνονται σαν superstars. Mm. Κατάλαβε. Και επειδή υπάρχουν οι superstars, παρακινεί τα παιδιά να θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό, αυτό είχα στο... Ναι. Αυτά φίλε γενικά. Ε, εύχομαι να ωραία. Πέρασα τέλεια. Ναι. τέλεια. Σε ευχαριστώ για την εξομολόγηση που έχεις κάνει. Εγώ ευχαριστώ. Έτσι. Κάποια πράγματα είναι πράγματα που δεν έχουν υποθεί και είναι πολύ σημαντικό το να δείχνουμε την αλήθεια και να μην ωρεοποιούμε καταστάσεις. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Εγώ σε ευχαριστώ. Και έγινε την, νομίζω, την κατάλληλη στιγμή. Γιατί είχαμε επικοινωνήσει και παλαιότερα. Ναι, 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 ναι. Έγινε την κατάλληλη στιγμή. Ε, mm. Ό,τι είχα να σου πω πριν, νομίζω το αναφέρα κατά... Ε, μέσα, στο, μέσα στο podcast σου είχα πει κάποια πράγματα που έχω βρει πάνω σε σένα. Θαυμάζω γενικά τα όσα έχεις πετύχει. Είναι έξω και συγχαρητήρια για όλα σου, παιδί. Μπορεί εσύ να μην το. Καμιά φορά ξέρει να μην το αναγνωρίζει και να μην το βλέπει. Μπορεί ας πούμε, μέσα σου να έχει άλλα συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Ε, Όμω ένα άνθρωπος ο οποίος γνωρίζω πως, πως, τι έχει περάσει εν μέρη σε κάποια θέματα, ε, δεν έχω να σου πω ένα τεράστιο μπράβο. Ε, και απλά η ευχή μου είναι να σε παντεγεί, το λέω σε όλου τους καλεσμένου, και η ευχή μου φυσικά είναι αυτό που σε κάνει χαρούμενο αυτό να υπηρετεί και να βάζει στόχου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ε, γιατί σημασία δεν έχει πότε θα φύγει αυτό ο αριθμό, ο συγκεκριμένο ο δικό μα. Σημασία έχει να φύγει γεμάτο και πλήρε και να απολαύσει αυτό τον καρπό που ονομάζεται ζωή. Έτσι. Και με ένα θετικό αποτύπωμα. Α, αυτό, ναι. Που να μην τραυματίσει την κοινωνία που ζούμε. Το λέω πολλέ φορέ. Όχι μόνο να τραυματίσει, να την αφήσει λίγο καλύτερη. Εννοείται. Το να δώσει πίσω. Και ξέρω ότι δίνει πίσω, κάνει ομιλίε, κάνει διάφορα που σε νοιάζει να θες να βοηθήσεις τους ανθρώπους. Χρέο μου είναι. Είναι υποχρέωση μου να το κάνω. Το θέλω, αλλά είναι υποχρέωση μου να το κάνω. Σου εύχομαι κάθε καλό. Ευχαριστώ. Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Ευχαριστώ που ήρθες. Και εγώ. Αφιερωμένος στον Τζέισο.